Έλα ρε φίλε, τι έγινε. Τζούνις, τζούνις, έχω τζούνις. Παιδιά, γύρισε ο Κόλκας από το Μίνσκ. Φίλε, ήταν τεράστια επιτυχία το καταφέραμε και γύρισε μια τέτοια. Πού είσαι, αδερφέ, ψάχνω εδώ να σε βρούμε. Κοίτα να σου πω κάτι, φίλε, δύσκολη επιστροφή. Εκεί πρώτα απ' όλα δεν έχει κοντή γυναίκα, να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Ναι. Έχουμε δουλέψει στο Μίνσκ. Όλα τα ένσημα πιστεύω ότι. Τζούνι, θα πάμε εμεί καμία φορά. Όποτε μουστάρι, φεύγουμε. Ναι, όποτε έχει μικρόφωνο. Ναι, πες μου πότε. Είναι πολύ ωραία πόλη, φίλε. Η πρωτεύουσα, γιατί στα χωριά δεν έχουν να φάνε. Ναι. Αλλά η πρωτεύουσα είναι ωραία πάντα σε αυτά τα μέρη. Μεγάλη δρόμη, μουσεία, σημαντική παράμετρος για την ψυχολογία. Εγώ μα δεν έχει μουσεία, φίλε. Ζωγράφος καλός. Το κρύο πολύ. Ναι. Μένουν μέσα στα σπίτια και ζωγραφίζουν. Ναι, καλό είναι αυτό. Καλά, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι λιώσαμε στα σκίτσα. Τι άλλο λιώσαμε όμως. Είναι τεράστια συγκέντρωση σε θέματα ποδοσφαιρικά. Καταπληκτικό ποδόσφαιρο να πούμε. Καλά, τεράστιος πάω και φίλε, εντάξει. Παντού κερδίζει, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Πάμε, αλλά μας κακομαθαίνει. Μας κακομαθαίνει. Έχει δηλαδή στο Πρωτάθλημα πρώτη φορά στην ιστορία του 6 στα 6. 6 στα 6. Όχι ότι έκανε 6 νίκες σερί, 6 νίκες σερί έχει κάνει και άλλη φορά. Να ξεκινήσει με 6 στα 6 είναι εξαιρετικά σπάνιο. Για να δούμε τον κόλτς Λάζας που ακυρώθηκε. Έως ποιοτικό φάουλ. Δεν έπρεπε να ακυρωθεί. Τεράστιο λάθος του διαιτητή. Σε κόρνερ σπρώχνει ένας τον άλλον. Ξύστα με γκασμάδα. Δεν έπρεπε να ακυρωθεί. Η Λάζας που παίζει και με 10. Είχε δύο μεγάλες φάσεις, αυτή που ακυρώθηκε τον γκολ και άλλο ένα. Πώς το λένε, και άλλη μια φάση στο καπάκι. Μισή ώρα αγώνα ακόμα στην εξωτική, στα πηγάδια που πρέπει να έχει 97 από φορά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί δεν κόβει με τίποτα, ε. Βέβαια το πιο αστείο σκηνικό, παιδιά, εκεί το έχω ζήσει σε μια πρώτη αγωνιστική. Όπου έχει απαγορευτεί η είσοδος στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και τα παιδιά μας πρέπει να βρουν τρόπο να πλησιάσουν το γήπεδο, γιατί εκεί είναι νυχτωσιά, δεν έχει... Και πώς μπαίνουν... Στο μεταξύ είναι η εποχή με τις φωτιές. Ναι. Ωραία. Έχει όλη η Ελλάδα φωτιές, καλοκαίρι. Είναι πρώτη αγωνιστική, νομίζω πρώτη είναι. Και εκεί που καθόμαστε απ' έξω, έχω πάρει χαμπάρι μια κινητικότητα λίγο μακριά στα λαγκάδια. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω ότι έχουν χωθεί εκεί. Δίπλα στο μεταξύ, ακριβώς πίσω από το γήπεδο, έχει ένα χωράφι με ξερές καλαμιές. Ωραία. Και κουνιόντουσαν οι καλαμιές. Όχι. Άλλο θα σου πω. Και ξαφνικά και στο σαλέ του Πανόπουλου έχει το σαλέ του Πανόπουλου. Ναι, το ξέρω. Έχω ναι. Στο σαλέ του Πανόπουλου έχει γάμο. Ναι. Ωραία. Κάντε το εικόνα όλο αυτό το σκηνικό τώρα. Καλοκαίρι ζέστη. Εκεί λοιπόν που κάθομαι με τον Τζομπατζόγλου και κοιτιόμαστε έξω από το γήπεδο, ξαφνικά ακούω ένα αου, αου. Εκεί που ακούγεται το σήμερα γάμος γίνεται, σήμερα φεύγει μια μολότοφ μέσα από το, μέσα από το γάμο, όπου έχουν φτάσει τα παοξάκια τελικά εκεί, και σε μια δημιουργία πάνω. Και λέω τελειώσαμε. Ο γάμος. Πάει ο γάμος. Και όπως θα είναι στην καρδίτσα. Μα ξέρεις γιατί γελάω. Στην καρδίτσα και πώς το λένε αυτό. Μπίτσε ο γάμος. Καλημέρα σας, μπίτσε ο γάμος. Μα γελάω, γιατί ρε εσύ. Είναι πολύ σουρεάλη η εικόνα την ώρα που, που ακούς το σήμερα γάμος να βλέπεις και τη Μολότοφ να γυρνάει. Αυτό που κάνει, την καμπύλη που κάνει. Μπορεί να το έχουμε και στο βίντεο του γάμου. Σήμερα και εδώ στη Μολότοφ. Και η οποία σκάει δίπλα στο χωράφι με τα ξερά καλαμπόκια. Και τι έγινε, πήρε, άναψαν. Δεν άναψαν, δίπλα σου λέω, ρε, δηλαδή για λίγο δεν άναψε. Γιατί αν έσκαγε μέσα, αντίο ζωή. Εννοείται ότι δακρυγόνα, ιστορίες, ξύλο, μάμου σουτού, να σπάνε πράγματα. Λέω καλά ξεκίνησε η σεζόν. Εντάξει. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τι βγήκαμε. Τέταρτη, πέμπτη, ούτε θυμάμαι. Πρώτη αγωνιστική ήταν, αυτό θυμάμαι. Και την άλλη πρώτη αγωνιστική που είχαμε παίξει εκεί πέρα, στα γενέθλιά μου πάνω, ήτανε πάμε με ζέστη, φτάνουμε εκεί, με το σφύριγμα της έναρξης αρχίζει ρίχνει τούβλα. Τούβλα όμως, το παλιό το γήπεδο, όχι αυτό. Τούβλα και τελειώνει τη βροχή όταν σφυράει τη λήξη. 2-2 τελικό. Πρέπει να στέγνωνα δύο μέρες. Ναι. Και είχαμε εκείνα τα αποξεράκια που σου στριμώχνουν τον όχι, τα θυμάσαι, με τον ερωτήλο.
Που έχουν πληθεί καμιά 100 φορές και έχουν γίνει πέτρα. Εκεί που άμα κάνεις, άμα αφαιθείς λίγο. Δεν είχαν βγει τα ελαστικά τότε. Είναι κάταγμα στους όχις. Ναι, δεν είχαν βγει τα ελαστικά. Ήταν εκεί τα αποξηραμένα που ήταν κόκκινο χρώμα και από τα πλησίματα, από τα χιλιάδες πλησίματα, είχε γίνει ροζ. Αυτό το έκανε σίγουρα λεσβία σχεδιαστής. Αυτά εδώ για να μας φάει. Ναι, δηλαδή ξεκάθαρα. Ρε, ήτανε, ρε, το παιδί ρε, χτύπησε, ρε, το παιδί ρε, κίτρινη ρε. Βγάλετε καμιά κάρτα επιτέλους σε αυτό το μαγάζι. Στο 64. Το έπαιξε πάλι κόκκινη, ε. Πω πω τον αλήτη γονατιά, είναι δυνατόν. Καθαρή κάρτα. Τίποτα δεν είναι στο μεταξύ. Αντικειμενικότητα. Τίποτα δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα έχει μια κόκκινη, δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Κάνα ένα παραλυπόμενο εκεί πέρα που έγινε στο Μίνσκ. Ναι, στο Μίνσκ. Ομάδος. Θα σου πω, ας την ομάδα, ποια ομάδα. Η ομάδα μπήκε μέσα από το 17, άκου να δείτε η αμήχανη στιγμή του δημοσιογράφου. Που έχει συνηθίσει, ρε φίλε, να έχει τον Πάοκ άγχος πάντα. Ωραία. Ή πράγμα που δεν είχε άγχος. Ναι, δηλαδή πάει στο 17, γίνεται το 0-3, πανηγυρίζω, κάνω ράνο και λέω τώρα τι λέμε. Τι να πω τώρα, δηλαδή. Είναι από το 20, από το 17 μέχρι το 90 είναι 73 λεπτά στις καθυστερήσεις. Τι λες, ρε φίλε. Εντάξει, βάλαν και τον γκολ, λίγο κάτι είπες. Εκεί 5 λεπτά τους βάλαμε 4 μετά. Πάλι ρε, δεν είναι. Ήταν τέτοια η διαφορά εικόνας ομάδων. Γιατί δεν είναι ότι αυτή είναι κακή ομάδα. Είναι ότι το δικό μας το παιχνίδι ταιριάζει τόσο για να τους ξεφτυλίσουμε. Τι κακή ομάδα, ρε. Αυτή καλή ομάδα είναι. Αυτό σου λέω. Ναι, εμείς τους δείξαμε σαν να είναι, ρε φίλε, τους παίξαμε σαν να είναι χωριό, σαν να παίζαμε με το Λεβαδιακό. Ναι. Ωραία, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει πολλές φορές η κέντα, ωραία, που υπάρχουν ομάδες, οι οποίες είναι δομημένες έτσι, που όταν θα συναντηθούν μεταξύ τους, η μία δεν έχει καμία τύχη. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, εμάς τα δικά μας τα ατού ήταν τέτοια που αυτοί δεν μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν. Ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης. θα το καθιερώσω αυτό, φίλε, με τον Πινελίκη. Καλά σήμερα. Ναι, θα το καθιερώσω. Παρελθόν το έχασε η μπάτα πάλι, έτσι. Ναι, 2-1. Τους τελειώσαμε, ρε. Πάει και αυτό. Ψυχολογικά. Τι τελείωσε. Τους πήρα από κάτω. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι. Τώρα, εσύ που είσαι αθλητής. Άκου, θα σου πω το σκηνικό. Αυτή ήταν 15 πόντους μπροστά στο πρωτάθλημα. Τελειωμένη ιστορία. Ναι. Ωραία. Και η μόνη ενασχόλησή τους ήταν με την Ευρώπη. Ξεκινάνε με διπλό στη Βίντη. Ωραία, και πιστεύουν. Και χεσμεντέ όλοι. Πιστεύουν όλοι. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι χεσμεντέ. Άστο, εντάξει, ναι. Τι είναι. Ναι. Και πιστεύουν. Και αυτοί τώρα δεν έχουν τίποτα άλλο στην Ευρώπη και έχουν όλο το βάρος εκεί. Και στο πρώτο παιχνίδι που έπρεπε να παίξουν με την ομάδα που ανταγωνίζονται στην δεύτερη θέση, τρώνε 4. Αυτοί τώρα, ρε φίλε, πώς θα διατηρηθούν σε ένα επίπεδο μόνο για τα παιχνίδια του Europa. Πες μου εσύ. Φίλε, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει. Όπως είναι να παίζει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Μια φορά, ευτυχώς, μόνο μια χρονιά στη ζωή μου έτυχε αυτό το πράγμα. Στον Άρη, όχι. Όχι, δε. Στον Πανιόνιο την πρώτη μου χρονιά που δεν παίζαμε Ευρώπη. Φίλε, δηλαδή, παίζει Σάββατο και μετά παίζει την άλλη Κυριακή, λέμε. Γιατί είναι τηλεοπτικό. 8 μέρες. Ο προπονητής τι να κάνει, τι να κάνεις τόσες μέρες. Ένα ρεπό, άντε, ένα ρεπό. Ένα ρεπό ναι, και δύο και τρία πρωινά ρεπό γιατί κάνουμε και διπλές προπονήσεις στο μπάσκετ κάνουμε διπλές προπονήσεις. Ναι, μαζεύεστε και πρωί σουτάκια. Μπράβο, παιδιά. Ναι, αλλά δεν περνάει με τίποτα ο καιρός. Ό,τι χειρότερο. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, αυτοί έχουν τώρα μόνο την Ευρώπη. Παίζουν και στο πρωτάθλημα. Αυτοί τώρα παίζουν στο πρωτάθλημα, έχουν καθαρίσει 15 πόντους μπροστά. Ναι, παίζουν δύο φορές την εβδομάδα, εντάξει, δεν είναι τραγικό. Ναι, ρε, τι κίνητρο να έχει ο άλλος, δεν έχει στόχο. Γιατί δεν έχει στόχο, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Κοίταξε, όλοι θέλουν να φαίνονται στην Ευρώπη. Ναι, ρε, για να κάνουν συμβόλαιο. Σε φόρμα, ρε, φίλε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ρε. Καταλαβες. Στο μπάσκετ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, παίζεις τώρα, ξέρω ο Άρης. Που έπαιζε Champions League και τώρα αποκλείστηκε και παίζει σε ένα άλλο. Οι Αμερικάνοι που έχουν στην Ελλάδα πολύ καίγονται. Όταν θα παίξουν όμως σε Ευρώπη, θα δεις σας σκυλιάζουν εκεί. Είναι έτσι, είναι νούμερα, ξέρεις, αριθμούς, στατιστικά, αυτό ναι. Είναι. Και όχι μόνο ο Άριστρο, κακώς είπε τον Άρη, όλες οι ομάδες είναι έτσι. Όχι, εκτός από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που ξέρεις έχουν. Τους ενδιαφέρει μόνο η Ευρωλίγκα. Τους ενδιαφέρει μόνο οι νίκες. Όχι η Ευρωλίγκα, μόνο οι νίκες είναι σε αυτές τις ομάδες. Εκεί δίνουν βάρος ξεκάθαρα. Στην Ευρωλίγκα δεν είναι.
Είδα μπάσκετ. Είχαμε ωραίο μπάσκετ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πίσω ξεκίνησε... μου, το όχι αυτό. Εντάξει, το ΠΑΟΚ δεν ήταν, ήταν εύκολο παιχνίδι. Γιατί εύκολο, δεν ήταν κακό το ρεύμα. Λίγο, ναι, εγώ το είπα. Εγώ το είπα, καθόλου κακό. Απλώς σερίζεται σε 6 Αμερικάνους. 0 Έλληνες το Ρέθινο. Καλή ομάδα, αλλά είναι όλοι ξένοι. Από τους Έλληνες δεν ήξερα κανένα. Κανένα, ούτε εγώ. Δηλαδή δεν ήξερα έναν παίχτη από το Ρέθινο. Είχε 3 πιτσιρικάδες και 3. Δεν ξέρω. Πέρυσι είχα τον Κότα. Ήξερα τον Κότα που έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Και κάνανε ένα ακόμα. Έφυγε και ο Γιαννόπουλος που πήγε στην ΑΕΚ. Έφυγε ο Γιαννόπουλος που πήγε στην ΑΕΚ. Αλλά το... την πατάτα που έφαγε η ΑΕΚ μέσα στο Περιστέρι. Εγώ τα έλεγα στην Κατερίνα. Στο παρατάκι. Εγώ και μόνο όχι, σοβαρό, έκατσα, είδα το παιχνίδι. Το ανέλεια επί τόπου. Το Περιστέρι θα κάνει ζημιές. Θα κάνει ζημιές το Περιστέρι. Όπως έκανε. Η πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η Σούπερ ΑΕΚ. Σοβαρός προπονητής και ναι. Δύο τίτλους. Εντάξει, κάνουν τη βλαχιά οι προπονητές. Πρώτη αγωνιστική, πρώτη πεντάδα. Πάει και με βάζει ένα πιτσιρικά 17 χρόνια που δεν έχει παίξει ποτέ. Για να το... που είναι μπράβο, κύριε ναι, Μπάνκι, ναι. Μπιάνκι, πώς σε λένε. Ο οποίος μ' ήθελε στο Μιλάνο. Καλός άνθρωπος λοιπόν. Καλός ναι. άνθρωπος, αλλά δεν μου δίνει πολλά λεφτά. Τέλος πάντων. Κακός άνθρωπος, πάντα. Δεν έκανε και. Πάνω κάτω. Τσιγκούνης. Καλός αλλά τσιγκούνης. Καταλήξαμε. Και πήγα στην ομάδα σου εκεί στον Άρη. Στην αγαπημένη σου ομάδα. Και που λες. Πες ότι έκανες με έναν παίχτη τώρα 17 χρονών. Πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας εναντίον του Περιστερίου. Το οποίο το Περιστέρι έχει μια ιστορία 30 χρόνια στην Α1 με δικό του γήπεδο, κόσμο, μαγιά. Ό,τι νόρις είχε φέρει το Περιστέρι. Ό,τι νόρις, κορονιό, κόσμο, το φίλο στο Μακαρά. Το θεώρησε εύκολο δηλαδή. Έτσι το θεώρησε. Ναι. Γιατί αυτός τώρα πήρε τα χαρτιά κίδε. Πού έπαιζε το Περιστέρι πέρυσι? Α2. Πρόπως που έπαιζε, Β' Εθνική. Από τον πιτσιρικά εγώ, να πούνε, α, ωραίος ο προπονητής, αυτός γουστάρτης. Χαβαλέ θα κάνει. Τι κάνεις μεγάλε. Και φάγαν και 20 πόντους σε κάποια φάση. Αυτό, το, όχι, από το 14 και μετά, γιατί τα έγραφα, το 14 λεπτό και μετά, ήταν 20 πόντους μέχρι το 31. Στο 31 κάνουν ένα ντου. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Μην αναλύσεις άλλο, μην πάθεις κανένα overdose ανάλυσης. Πήρε φόρα ο καθηγητής. Ναι, έχουμε μια μισή ώρα εκπομπή ακόμα. Α, ναι, έχουμε. Ωραία, απλά δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Προχθές πήγαμε με τον φίλο μου τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, τον νέο μου συνεργάτη. Δεν ξέρω πότε θα έρθει, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή. Να σου βγάλει στο ραδιόφωνο, μην πιστέψω. Τρέμει θέση του κόρκα. Με κυνηγάει. Με τον όθωνα του Σπάπριβε. Σπάπριβε, πήγαμε μετά. Τρελάθηκε ο Λάζαρο. Μασάζ, σάουνα, χαμάμ, τζακούζι. Όπου καημένοι που να τρίβουν τότε το Γιαννούλη και το Λάζαρο. Ξαπλώσαμε μαζί. Δύο άνθρωποι σε ένα. Και μας κοιτάγανε. Ναι. Εντάξει, μέχρι ξέρα, κοιτάγανε και λέει πιο ψηλό μας φέρατε. Λέω, τι να κάνουμε. Πιο ψηλό και πρόσεχε, πώς που τρίβεις, μην γίνει καμιά κέντα. Κολέτη 24, βέβαια. 530-580 το τηλέφωνο. Δίπλα ή μπαίνετε στο spaprivet.gr για να δείτε τις προσφορές που έχει. Φανταστικά. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Σφαγή του Κούγια και δύο αποβολές και πέναλτι τώρα για την Ξάνθη που έξω. Είναι ο Γκόλιας είναι τραβάει εκτός περιοχής τον Πρίτο. Στο είπα, είδες. Ναι. Περιμένουμε τις δηλώσεις τους, έκανα τέταρτο. Και δίνει πέναλτι. Μιλάμε τώρα, παρότι δεν συμπαθούμε την, εγώ προσωπικά την ομάδα της ΑΕΛ, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Σε 15 λεπτά από τώρα. Ο Χέντιτσικ... Ποιο 15, έχει βγει ήδη ανακοίνωση, κάτσε να σου πω. Και έχει ανέβει κιόλα. Περίμενε, θα σου άμα πω, το βγάλει. Δεν το βγάζει, δεν έχω δυνάμεις. Περιμένουμε. Χαίνεται της εκτελεστής. Πόβαλε, καλή εκτέλεση. Πόβαλε, καλή εκτέλεση που δεν πιάνεται αυτό το πράγμα. Τερμαγωνία, χαμηλά, έπεσε καλά ο θερματάς. Είναι η αλήθεια. 1-0. Η Ξάνθη. Στο 82ο λεπτό. Σωστό. Είναι 81 και 25 δευτερόλεπτα. Μαθαίνει ο κύριος καθηγητής. Μάλιστα, μάλιστα. Περιμένουμε τις δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου. Απευθείας. Ωραίο πέναλτι. Ποιος το έβαλε? Ο Χέντιτσικ, πρώτο σκόρερ της. Κοίτα, αν πάει το χέρι του λίγο πιο πάνω, μπορεί να βγει. Όχι, είναι πολύ δυνατό. Είναι δυνατό, αλλά πάει πέφτει σωστά. Κοίτα που είναι το χέρι του. Είναι από κάτω ακριβώς.
Δένει και να την πιάσει, το παίρνει το χέρι. Έχει τα, και τα γάντια αυτά, ξέρεις τι έχουν, έχουν μηχανισμό. Δεν είναι γάντια, γάντια, βάζω γάντια. Ναι. Τι είναι αυτά, που κρατάει αντίσταση. Ρε, ε? Πρώτα εμένα. Ναι, είχα τρόμα... και εγώ γάντια. Mm. Τσονίσου ένα τερματοφύλακα. Ναι, ρε φιλέ. Α μας ρε, όλοι εδώ πέρα. Και έχω κάνει και double στο χωριό του Εξαλόφου, αγόρι μου. Σε παρακαλώ πολύ. Έχει πάρει double. Ωρε φίλε. Δεν έχω πάρει εγώ double και έχει πάρει εσύ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Τέρμα, ήσουν πλαστικό. Γελάς, γιατί γελάς. Γιατί γελάς. Έκανα 2-3 καλά μάτς. Τα άλλα άστα. Τα άλλα δεν είσαι. Και πώς πήρες τον double. Γιατί ήμουν δεύτερος τερματοφύλακας. Δεν το πήξες. Η Μπαρτσελόνα είναι στο 1-1 ακόμα ή με επανάληψη αυτό. Με επανάληψη από χθες. 1-1 έληξε. 1-1 έληξε. Και άλλη γκέλα. Και αφού έχασε κύριε Άλλη. Τι δεν έχει δώσει ο Αλίτης. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι ο διαιτητής αυτός. Δεν είναι ξένος. Κοιτάξτε τι δεν έχει δώσει. Κόκκινη. Στην Ξάνθη. Κάτσε να το δούμε στο YouTube κατευθείαν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι δεν έχει δώσει κόκκινη. Περίμενε. Ποιο πίσω βάλτε ρε. Εντάξει, όχι, το τσολιπλέ θα καταλάβεις. Κοίτα τι δεν έχει δώσει, πως δεν έχουμε πληρωθεί. Πω! Σύχαμα! Σύχαμα! Απευθείας κόκκινη είναι αυτό. Ποιος είναι ο διαιτητής. Πρώτα απ' όλα μου χρωστάει 230 ευρώ, ξεκινάμε τα βασικά. Ωραία. Εγώ σήμερα έγραψα στο gpoint.gr, το site μου για να μπαίνετε μέσα να διαβάζετε, ότι μόνο ξένοι διαιτητές τέλος. Ναι ρε, δεν πάει άλλο με αυτούς. Πόσα παιχνίδια έπαιξε ο ΠΑΟΚ με ξένους διαιτητές. Τρία. Τα κέρδισε και τα τρία. Και τα τρία. Με μηδέν παθητικό. Ναι, με τα τρία τα προηγούμενα, τα άλλα τρία, γίνανε φάσεις. Γίνανε διαμαρτυρίες. Στα άλλα τρία. Πάλι προχθές δεν έγινε. Χθες και λέω προχθές. Τίποτα, δηλαδή. Ναι, εντάξει, έδωσε. Άλλες σπουδές κάνουν αυτοί, δηλαδή άλλο βιβλίο διαβάζουν οι Έλληνες διαιτητές. Πάρε το. Όχι, ρε, είναι παντελώς επικίνδυνοι, έχουν μπερδευτεί εντελώς. Είναι, επειδή φαγώθηκαν πολύ διαπλεκόμενοι, ανεβάσαν κακή κακούς πολλούς από τη Β' Εθνική που δεν τη βρίσκουν. Ναι. Δεν τη βρίσκουν. Αυτοί διαιτητεύαν παιχνίδια, ρε φίλε, που οι παίκτες πέσαν τα κόρντερ και τα. Δηλαδή, τι διαιτησίες να κάνεις τώρα εκεί πέρα. Ναι. Δεν παίζαν μπάλα εκεί. Και τους ανεβάσανε μπαμ μπαμ, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Ποιος είναι ο διαιτητής, πώς τον λένε. Γιώργος Λάμπρου από την Εύβοια. Όπως ήταν αυτός ο Καμπούρης που δώσε το φσέτ στον Πανιόνιο. Στην Εύβοια, μόνο θανατοποινίτες έβγαζε. Δεν είχε κάτι άλλο. Το Ροχάμι. Ροχάμι γενικά εκεί, άμα δεν. Άμα δεν σκοτώνει συγγενείς σου, σε διώχνουνε. Ναι, ωραία. Σε αποκληρώνουνε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παιδιά, άμα δείτε τι, πρώτα απ' όλα το πέναλτι που έχει δώσει στην Ξάνθη είναι ένα μέτρο τουλάχιστον εκτός περιοχής στο σπρώξιμο. Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει. Ο Περέιρα τα έχει χαμένα. Τέτατε τώρα. Το βγάζει ο τερματάς της Λάρισας. Ο άλλος πέφτει, πας και δώσει πέναλτι, χωρίς λόγο. Μέρα Πασχαλιά δεν είναι όμως. Ναι, αυτό τώρα μετά ξένο ζήτη. Θα τον έδωσε. Τώρα δεν είναι μια καρτούλα αυτό. Ναι, κανονικά. Τι κάνεις αδερφέ μου, πάρτε. Hello, take one yellow card. Και το αγγλικό πολύ δυνατό. Έκλεισε η τηλεόραση. Ο Κούγιας έσβησε τα φώτα. Τι έγινε, παιδιά. Μπίλι. Από αυτό ανοίγει. Για να σημαδέψεις καλά τηλεόραση θα πετύχεις άλλη. Γιατί άμα είναι σαν τις βολές. 90%. 92%. 92% που είδες την προπόνηση. Πέρυσι. Γραμμένα σε χαρτί. Πάει άκουδο τον νεαρό, τον Τζούνι, τον φίλο μου. Με 80% στα δίποντα. Να σου πω, μετά στο φάκελο. Τρίπλ ντάμπλ έκανα πέρυσι. Τι σημασία έχει ρε φίλε. Επαγγελματίας, παίκτης. Τι άλλο είχαμε χθες. Χθες είχαμε ο Άρης, έκανε μεγάλο διπλό στο Λαύριο. Αυτό πώς έγινε, ρε φίλε. Αυτό έγινε ωραίο παιχνίδι ο Άρης. Δεν είναι διαιτησία πάλι, ίσχυε αυτό. Η διαιτησία ήταν ανακατεμένη. Έπαιζε μια γυναίκα. Αυτή μας έπαιξε τα σούλα, τα σουλά, δεν ξέρω κάπως έτσι. Η οποία την έριξε κάτι την πινιλίκια ο Αγγέλου. Αφού ο Αγγέλου μετά το. Ναι, μετά ο Αγγέλου είπε, όχι δεν είπα, τη χειροκροτούσε ειρωνικά που έπρεπε να τον αποβάλουν εκεί. Ναι. Μετά άρχισε να λέει κάτι ουγγι, ντάγκα, ντάγκα, ντούγκα, κάτι. Κάτι αρχίζει και του αρέσουν του παθητικού αυτοί. Γι' αυτό σου λέω ότι τα κάνουν. Τι κάνουν. Ωραία. Λέει ο άλλο μία κάτι λέει στη συνέντευξη τύπου που το οποίο δεν ισχύει. Πρώτον δεν μίλησε στη συνέντευξη τύπου. Ναι. Έκατσε. Καλησπέρα σα. Δεν θέλω να, λέει, να μιλήσω. Τι άκουσα τι δηλώσει. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω, λέει, για το παιχνίδι γιατί δεν μπορώ
να ξέρεις, μετά από αγώνα είμαι, έχω 200 φημούς και αυτά. Κουφό αυτό, δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Και λέει, θα σας πω μια φράση από το Χάρι Κλίν. Ουγγιντάγκα νταγκαντούγκα. Ένα τραγούδι πολύ Χάρι Κλίν. Δηλαδή, ναι, την κασέτα εκεί που την είχαμε όλοι. Όχι, γενικά με τις δηλώσεις έχει ένα θεματάκι τελευταία. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Υπερφιλοσοφή νομίζω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να σεβόμαστε τους πάντες. Είναι η δουλειά σου, πήγαινε και πες. Πρώτον, κέρδισες. Δηλαδή, τι πεις, δηλαδή, να πεις ότι αυτό τι σε κάνανε. Ποια έχεις τη σούπερ ομάδα που. Απλώς το Λαύριο δεν υπάρχει σαν ομάδα. Δεν είναι καθόλου καλή ομάδα το Λαύριο. Έχουν πάρει τον κολλητό στο Χαραλαμπόπουλο εκεί πέρα, ο οποίος με το ζόρι εκεί 35 λεπτά έβαλε 11 πόντους, 13 πόντους. Με παιχνιδάρα η ταλεντάρα μας. Ναι. Ο οποίος τίποτα μηδέν. Πρέπει να τα σπάσε. Ναι. Αλλά να λένε όλοι το καλό παιδί και το χρυσό παιδί και η ταλεντάρα και δούλεψε. Ναι, βέβαια. Τίποτα. Τα ίδια. Στη φυλακή. Ναι. Ο Άρης έπαιξε μπάσκετ, έπαιξε, δηλαδή, ήξερε τι έκανε. Γιατί το χαλάς, ρε Αγγέλου, γιατί το χαλάς. Σεβασμός στους παίχτες σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνεις να κερδίζεις, ξέρεις. Πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας, έχεις παίξει, δεν έχεις περάσει στην Ευρώπη, όλα αυτά. Πήγες κερδίζεις εκτός έδρας και χάνεις την έδρα σου, δηλαδή είσαι λίγο δύσκολα, σφιχτά. Και αντί να πεις μπράβο στα παλικάρια μου που δύσκολη εβδομάδα, καλή ομάδα το Λαύριο, ξέρεις, αλλά εμείς ήμασταν με πέντε τρίκ εκεί πέρα, αυτό, δύο-τρία συστήματα, μεγάλα σούτ, μεγάλες προσωπικότητες παιδιών, πας και κάνεις αυτή τη δήλωση. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Δεν είναι, σου λέω. Είναι τραγικό, δεν βγάζουν νόημα αυτά που λέει, άσε τώρα το αγκου. Τι, αυτό τι δηλαδή, οι δημοσιογράφοι από κάτω. Οι δημοσιογράφοι τα αποθέωσαν. Γι' αυτό έχω τα βάζω στους μπασκετικούς. Αυτό σου λέω, ότι είναι οι δημοσιογράφοι από κάτω. Δεν έχω να σας πω πολλά λόγια, γιατί μετά δεν μπορώ να σας μιλήσω τεχνικά. Τι καλά, δεν ξέρετε ζωά, ναι. Ενώ άμα έχανε, θα έπαιρνε το χαρτί της στατιστικής, ναι, και θα έλεγε. Όχι, δεν ξέρω. 7-35 τα rebound, 13-15 βολές εμείς, 17 βολές, 27 βολές οι άλλοι. Ξέρεις, έχεις να πεις άμα χάνεις. Ναι, 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 να κερδίζεις, είσαι καβάλα στο άλογο. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Δεν είναι ωραίο, καθόλου ωραίο. Είσαι υποχρεωμένος πρώτον από τον ΕΣΑΚΕ, από το πρωτάθλημα, να κάνεις δηλώσεις και να κάνεις αυτό, να δέχεις ερωτήσεις. Άλλο μια φορά μας έχουν σφάξει και σε έχουν κάνει. Φιλέ, τι, δηλαδή τώρα το Λαύριο έχει κονέ και να έκανε και πράγματα και να έχει κακή διαιτησία ο Άρης. Για να δώσουμε να καταλάβει και λίγο το κοινό. Το μπάσκετ τώρα έχει ελάχιστα έσοδα. Ένα από τα έσοδα που έχει είναι των χορηγών που έχει βρει, του βασικού χορηγού που είναι μια στοιχηματική φέτος. Ωραία. Και κάποιες άλλες τέλος πάντων. Που οι ομάδες είναι. Ο Άρης δεν έχει στη φανέλα χορηγό. Εννοείται δεν έχει. Και αυτό που θέλω να καταλήξω. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν σε μια διαδικασία να δώσουν κάποια λεφτά, θέλουν ακόμα και συνεντεύξεις τύπου που είναι τοποθετημένοι, να υπάρχει ένα προϊόν εκεί. Εντάξει. Πρέπει να είναι ένας παίκτης και ο προπονητής. Ναι, και αυτό το πράγμα να έχει μια διάρκεια για να φαίνεται ο χορηγός. Ακριβώς. Ωραία. Που είναι ένα κομμάτι από τη συμφωνία. Εντάξει, δεν είναι όλα τα κομμάτια, είναι ένα 10% της όλης συμφωνίας. Ποιο 10? Πρώτον, το μπάσκετ ο χορηγός είναι 150.000. 150.000 περίπου τώρα λέγω είναι η τηλεόραση. Αυτά είναι τα λεφτά στο μπάσκετ. Όλοι κάνουν διαχείριση, δεν είναι πρόεδροι. Διαχείριση κάνουνε. Όχι, κάποιοι βάζουν λεφτά. Βάζουνε πέντε ομάδες, πέντε πρόεδροι. Όλοι οι άλλοι, 8, 7, 6, ξέρω εγώ πόσοι είναι οι υπόλοιποι, κάνουν διαχείριση εσόδων. Ή, όχι, και προσπαθούν να βρουν χορηγίες, τα αυτοκίνητα, τα γανα σπίτι, ξέρεις, αυτά είναι τα λεφτά. Δεν έχει παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν αυτά τα λεφτά που δίνουν, αυτά που δίνουν, έστω, ναι. Όσοι τα δίνουν θα πρέπει να πιάνουν τόπο. Για να τα δώσουν και του χρόνου και του παράχρονου. Ναι. Δεν μπορούσε έχει. Τώρα ο προπονητής του Άρη. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Φιλέ, δεν είναι, είπα, είναι μικρή. Δικιά σου ομάδα που τους έβαζε 15 Αύγουστο να κάνουν προπόνηση. Πρέπει να κάνεις τα πάντα. Να, όλο το κομμάτι. Και τι έχεις, δηλαδή νεύρα, να μην πεις κάτι που θα το μετανιώσεις αργότερα. Τι 15 χρονών είναι. Δεν ξέρω εκεί πέρα. Πρέπει να βρουν μια άκρη. Δεν είναι ωραίο αυτό. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Νομίζω εγώ τσατίζομαι για τους παίκτες του Άρη. Την ίδια την ομάδα δεν σεβάστηκε.
Τέλος πάντων, ποιο άλλο παιχνίδι είδαμε. Ο ΠΑΟΚ ήταν ωραίος. Εντάξει, το Ρέθυμνο, σου είπα, καλή ομάδα το Ρέθυμνο. Μ' αρέσει πολύ ο Μπάρτ. Καλή ομάδα. Αν δηλαδή, αρέσει... πιάσουν απόδοση τρεις παίχτες του Ρεθύμνου σε μια μέρα. Θα κάνει κηδείες. Ναι. Θα κάνει κηδείες. Ο Μπάρτ πρώτα απ' όλα δεν μπορούσε να τον πέσει την μπάλα με τίποτα. Διείσδυση, έχει επαφή με το καλάθι απίστευτη. Τον ξέρουμε. Ναι. Εντάξει. Αυτός θα ακούσει κάτι 30, θα βάλει κάτι 35. Άμα τον ανοίξει αυτός και από έξω. Γιατί δεν μόνο... Βάζει, ναι, βάζει. Βάζει, είναι σκόρ, ξέρει. Το... Αυτοί απλά κάνανε πρόσφατα τις αλλαγές, γι' αυτό δεν είχαν χημία και δεν μπορούσαν να τα παίξουν στο δικό μας το παιχνίδι. Εμείς έχουμε ένα rotation πολύ μεγάλο που εύκολα. Ο ψηλός σου άρεσε. Ο ψηλός, ο Μορέιρα. Ο ψηλός, άκου εδώ τώρα. Δεν κατάλαβα πότε έβλε 15 πόντους και πήρε 10 rebound, 12 rebound πόσα πήρε. Δεν φαίνονται. Αυτό, σημαίνει, αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, κάνει τη δουλειά χωρίς να φαίνει. Κάνει τη δουλειά χωρίς να φαίνει. Δηλαδή, πήρε, ξέρω εγώ, δηλαδή έβαλε 15 πόντους. Εντάξει, δεν το θυμάμαι. 16. Ναι, 16. Τρομερή επαφή με το καλάθι, έχει πολύ καλά νούμερα. Φίλε, είναι πολύ ψηλός, πηδάει πολύ ψηλά. Δηλαδή, μα δεν είναι μόνο. Και... Εμένα ο Γκάρετ μ' αρέσει. Ναι, γιατί είναι στο παιχνίδι το δικό σου. Ναι. Γι' αυτό σε αρέσει. Αλλά είναι καλός παίκτης, δηλαδή, παίζει την άμυνα του. Ο Μορέιρα φαίνεται ότι είναι νεαρός. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. 6. Αλλά φαίνεται. Δηλαδή προσπαθεί να. Δηλαδή τώρα φαντάζομαι 2-11-2-12. Κάνει hands out, δηλαδή ακολουθεί τον κοντό στην άμυνα, στα screen. Φτάνει μέχρι το κέντρο. Πού να γυρίσει πίσω. Δηλαδή αυτά είναι. Δύσκολο. Ναι, δύσκολο. Γι' αυτό έχει τον Γκάρετ. Ο Γκάρετ είναι ο αντικρουμπάλι. Ναι. Απλά ο Γκάρετ πιάνει και την μπάλα. Ναι. Ο Κρουμπάλι δεν τα κατάφερε. Ο Γκάρετ όχι την πιάνει, την τελειώνει την μπάλα. Τετανάλια, ναι. Την πιάνει, ο άλλος πραγματικά γιατί... νόμιζε έπρεπε να του πάρουμε κόλλα για το handball. Έληξε το παιχνίδι, μιλάμε τώρα εκεί τα μούτρα. Είναι τελευταία φορά που σφυρίζει αυτός, δεν είναι μετά τα όσα έχει κάνει. Τώρα η ΑΕΛ μόνο ξένος διαιτητές θα θέλει. Και η ΑΕΛ. Όχι, όχι, πρέπει να τελειώνει αυτό το παραμύθι, τα έχουν κάνει μαντάρα. Να τους, όπα. Να τους, κούγιαξες, κατευθείαν. Βάλε πολύ, πολύ, πολύ. Πώς παιδιά είναι όχι φορτωμένος. Ανεβασμένη πίεση. Είμαστε ευτυχισμένοι που συμμετείχαμε σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική γιορτή. Είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Πού τον βρήκαν αυτόν τον τύπο από την Εύβοια σήμερα. Τον έχει φέρει ο Βελσανίδης από πέρσι. Ναι, είναι... Και... Ήταν νευρισμένος ο κύριος Κουγιάννης. Και από το Ιμίτσο, αλλά βέβαια ήρθαν και άλλες φάσεις. Οι οποίες... θα έχουμε πάνω τώρα μαζί μας σκέτον. Πάμε στο Τζανλού καφέ στα Γιώργο, ναι. Λοιπόν, τι έχει να πει για το παιχνίδι. What do you want to say about the game? To be honest, it's the first time in my life I saw things like that. I'm sorry, but... It's happened too many things that I don't like, but okay, we... I don't say anything more. Για να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά συναντώ κάποια τέτοια κατάσταση στη ζωή μου. Ήταν πολλά πράγματα που δεν μου άρεσαν και δεν ξέρω τι να πω. Το πέναλτι ήταν αυτό που τον νεύριζε περισσότερο ή... Εντάξει, για να έχει εικόνα λίγο το κοινό. Έχει άποψη για τις φάσεις. Do you have opinion about this situation? I know. Για να έχει εικόνα λίγο το κοινό τι συμβαίνει, υπάρχει ένα μαρκάρισμα του Ντελούκας που του κόπηκε το πόδι του αντιπάλου και βγήκε μόνο κίτρινη, σκαριά στο γόνατο, όχι στο γόνατο, κάτω στον αστράγαλο, στον αστράγαλο. Που του γύρισε όλο το πόδι, το κατά μέτωπο σύγκρουση. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό, και είναι καθαρή κόκκινη. Ο Καρανίκας βγαίνει με δεύτερη κίτρινη που θα μπορούσε να κάνει τον Κινέζο, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάς και υπάρχει ένα πέναλτι. Αυτό πώς γίνεται τώρα, ρε. Κλείστο, κλείστο, κλείστο. Κλείστο. Πέντε τηλεοράσεις μέσα το Λίμπερο. Λίμπερο είσαι, ρε φίλε. Πέντε τηλεοράσεις. Κλείνει το ένα, αλλάγει το αυτό. Κλείνω το ένα, ανοίγει το άλλο. Το ζήσαμε γι' αυτό. Τι γελάμε. Αυτός ο προπονητής της ΑΕΛ. Όχι για πολύ, γιατί όπως γνωστό ο Αλέξης δεν έχει και ιδιαίτερη υπομονή σε τέτοια θέματα. Αλλά σήμερα πραγματικά συνήθως όταν θέλει να στήσει κλίμα, στο μεταξύ, για να καταλάβεις την αλητεία του. Γιατί δεν φιλικράζει το γραμμένο, αφού ο γραμμένος δεν ελέγχει την ΚΕΔ.
Τι κράζει το κάνει, τον Περέιρα κράξε. Αυτός τώρα, αν δεν είναι διαπλεκόμενος, που έχω αυτούς τους ξένους που κάνουν κουμάντο σε τέτοια κόσμια, πιστεύω ότι τους έχουν πιάσει από κάποια φάση και μετά τους λένε για να πάνε κάτι παραπάνω, λέει αγόρι μου, και όλα καλά. Φάση, είναι φάρα. Ναι, γιατί δεν έχουν μπέσα, ρε φίλε. Δεν θα φύγει. Εδώ θα είναι στην πλατεία Αριστοτέλους να πίνει καφέ ο Περέιρα σε 5 χρόνια. Εντάξει. Ούτε σε 3. Ούτε, ναι. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο χειρότερος στην ιστορία άνθρωπος να ξεχωρίζει διαιτητές. Έχει φέρει κάτι φιντάνια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για παραδοσιακά άμπαλους και βέβαια δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι το σύστημα Θωμά, το γνωστό, έχει στήσει μια κατάσταση και όλοι όσοι ανέβηκαν είναι δικοί του. Ναι, μεν έφαγαν 4-5 που τους χρησιμοποιούσαν από την Super League, αλλά ανέβασαν αυτό το φιντάνι τώρα από την Εύβοια, δική του ένωση. Ωραία. Όπως ήταν ο Καμπούρης στο Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Η χθεσινή Δυτικής Αττικής, το ένατο ζών, ο αστυνομικός. Να πούμε για τον αστυνομικό, να τον χαίρεστε, παιδιά. Αυτό που οι διαιτητές αστυνομικοί είναι τα μεγαλύτερα λαμόγια που υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εκεί στην αστυνομία. Αν δεν τους πιάσετε σε κάποια γωνία, να πείτε ότι σας ξεφτιλίζουν. Σας ξεφτιλίζουν πραγματικά. Αυτός εδώ ο τύπος χθες έχει δώσει 2 offside στον ΠΑΟΚ που καλύπτουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ. 3 και 2 ball boy 5. 5 και 5, 10. Ωραία. Πραγματικά αναρωτιέμαι, αυτό το πράγμα λοιπόν που έκανε τον επόπτη χθες είναι αποσπασμένος πού? Στην ΕΠΟ. Δηλαδή αυτός τώρα θα πήγε σήμερα το πρωί στα γραφεία. Πραγματικά. Αν δεν κάνει τον αστυνομικό. Αστυνομικός είναι, αποσπασμένος στην ΕΠΟ, ασφάλεια. Α, όλα μαζί, ναι, εκεί. Δηλαδή και εγώ να πιστέψω ότι αυτό που κάνει χθες είναι ανθρώπινο λάθος. Που ρε φίλε, πιστεύω ότι ο Χόκκινς, ο συγχωρεμένος με το καροτσάκι, να ήταν επόπτης. Ωραία. Θα άνοιγε λίγο ταχύτητα παραπάνω, λίγο το κεφάλι έτσι που το έκανε. Εντάξει, και θα το βρίσκε. Δηλαδή θα έκανε. Θα σήκωνε, δεν μπορεί ο ίδιος, θα σήκωνε μια ρόδα. Κάτι θα έκανε, ναι. Θα αφήσαγες το καλάμι και πέρα το καλάμι, ναι. Κάτι θα έβγαινε, μια, πώς το λένε, ένα ολόγραμμα σημαία θα σηκωνότανε. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι κομψό αυτό που λέμε, δεν αλλά πειρά, θέλουμε κοιτάξει, να κρίσουμε για να καταλάβει ένα ο κόσμος. Ακραίο, ναι. Ένα ακραίο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, άλλο φτάνει. Αν το μπουλ όλοι. Και όχι να χάσουν τη δουλειά τους οι Έλληνες διαιτητές, να το χάσουν, μακάρι. Όχι να τη χάσουν απλά. Να μην έχετε να φάτε ρε συχάματα, ούτε φακές ρε, ούτε να μην έχετε, ούτε να βυζένετε ρε, ούτε και τη σκόνη, πόσο κάνει αυτό με τη σκόνη ρε, που δίνετε στα μωρά 20 ευρώ. Ακριβό είναι αυτό. Ακριβό είναι, ρε. Όχι να πάρετε αυτό, ούτε με βγάλετε με 2% λιπαρά, να μην μπορείτε να πάρετε. Θα παίρνεις από τη μεύρια. Κυνηγάω το αγνό λόγω γκάλι, τη διαφήμιση. Το κυνηγάω από τότε. Ωραίο γάλα το αγνό. Μάπα, δεν πεινότανε. Ειδικά μετά από εκείνη τη φράση πίνω αγνού γιατί με βοηθάει. Στα διάλογα. Ποτέ ξανά αγνού. 9 η ώρα πάμε στο διαφημιστικό. Θα πω για το αγνό τελευταία φορά. Ωραία. Δεν έχω αγοράσει αγνό στη ζωή μου από την πρώτη διαφήμιση που έχω δει μωρό ήμουνα. Έλα ρε πόνι παπούτσια φορούσες. Έλα ρε πόνι παπούτσια φορά για τα ποτάκια. Μικρό μου πόνι. Βάλτε αυτό ρε Βασίλη μετά. Ζακ Στεφάνου, ναι. Δεν παίρνω αγνό ποτέ. Και μια μέρα στο σούπερ μάρκετ βιάζομαι γιατί δεν είχα χρόνο και βλέπω ένα κεφαλοτήρι ψιλοβαλβάτο και λίγο το χρώμα του μου άρεσε και το κόψιμό του. Δεν ήταν εκείνο το ψηλό, ήταν εκείνο το βαλβάτο που έλειωνε καλά. Ναι. Εκείνο ναι. Και κάνω μια χράκ και είναι Σάββατο, φίλε, εντάξει. Και έχω πράγματα, βάζω και όπως βγάζω τα πράγματα πάνω στο ταμείο, κάνω μια έτσι και έχει το πεταμένο ένα τόσο μικρό κόκκινο πράγμα. Με το σήμα το αγνό. Λέω περίμενε. Και χιουρά τώρα, Σάββατο σούπερ μάρκετ. Τρέχω. Τράμπα. Τρέχω. Παίρνω ένα μευγάλ τριμμένο που έχει ένα ωραίο. Ωραίο. Τέλος πάντων ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που επέλεξα σε πρώτη φάση. Το βλέπω χορηγό το μευγάλ. Μευγάλ, παιδιά. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Για να λέμε και δύο σοβαρά πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Δύο πράγματα διαφήμιση ο Γκάλης. Το αγνό στο άρθρο 99, το πετοπίμα. Ωραία. Και τα πόνι που πιο εύκολα βρίσκεις δεινόσαυρο, τυρανόσαυρο ρεξ, παρά πόνι. Τα λέμε. Διάλειμμα. Μελισανίδης από πέρυσι. Δεν έχουν ανεβάσει. Έχουν ανεβάσει, ναι. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ναι. Έχει μέρει Μελισανίδης από πέρυσι.
Στα ίσα. Ναι, τώρα θα γίνει μακελιόρα, δεν γλιτώνει. Κοίτα, δεις τώρα. Ναι. Το ότι έγινε τόσο μπουρδέλο, γιατί μιλάμε για μπουρδέλο, παιδιά, τώρα να με συγχωρέσετε. Μπουρδέλο, λιμάνι σημαίνει, αν ξέρετε γαλλικά, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με γαλλικά και πιάνο, τα γάρια. Εκεί στη Σταυρόπολη, όπως δεν ήξερε γαλλικά και πιάνο, τον διώχνανε. Αν είχαμε τη βρύση και έπεφτε Πελεγκρίνο. Ωραία. Και αν το πρωινό μου δεν είχε αβοκάντο, πέφταν κάτι σφαλιάρες. Από τις λίγες. Δίπλα ήσουν, δεν τα ζήσεις. Εντάξει, Εύωσμος. Ναι, τώρα εκεί, Σταυρόπολη. Στον Εύωσμο είχαν άλλα κουσούρια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν πήγαινε κάποιος να πάρει μίσκο, ακάκι, θυμάσαι, τα μακαρίνια είναι μίσκο. Ναι. Το σκοτώνανε. γιατί μόνο παπαρδέλα και λιγκουίνι δουλεύανε στον Εύωσμο. Λιγκουίνι. Ναι, παπαρδέλα και λιγκουίνι. Οτιδήποτε άλλο σε ζυμαρικό ήταν αιτία θανάτου. Άκυρο. Αιτία θανάτου. Και επειδή τρώγανε πολύ κρέας, γιατί υπήρχε πολύ χρήμα, όποιος έκανε τα γεμιστά με κρέας, γιατί ήταν και λίγο vegan. Ωραία, τον κυνηγούσαν. Με σταφίδες το κάνουμε στην καρδίτσα. Με σταφίδες. Γεμιστά, ρε φίλε, που να ξέρετε. Τι προφιτερό φτιάχνετε. Για γεμιστά, με τι σταφίδες. Γεμιστά. Με σταφίδες. Άντε, ρε Γιαννούλη. Ήρθα εδώ πέρα και μου λέει να σε κάνουμε γεμιστά ορφανά. Ο, τι είναι αυτό, ρε. Ορφανά, χωρίς κοιμά. Όπως πρέπει να γίνονται γεμιστά. Είναι δυνατόν. Τα γεμιστά έτσι πρέπει να γίνονται. Γιατί είναι εναλλακτική μας να γλιτώσουμε το κρέας μια μέρα. Δεν έχει. Φαγητό χωρίς κρέας δεν φαΐ. Ξέρεις ότι ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να είναι σαρκοφόρ. Σαρκοφόρ. Ναι, ρε. Τι γεννήθηκε να είναι vegetarian. Είναι vegan. Πού να γεμίσω 117 κιλά μισή τώρα εγώ με λαχανικά και η καμιλοπάρδαλη πώς γεμίζει 500 κιλά και ένα λαιμό να πούμε που η Τζένα Τζέιμσον είναι μπροστά του τίποτα. Τρώει 18 ώρες. Ήταν τόνους και τόνους και ήταν φυτοφάγη. Καλά, παπάς είναι αυτός. Για να μην τρώνε, άσε με, παπάς είναι. Είχε καταρρύψει όλες τις... Δεν είχα δεινόσαυρο, δεν είχα δόντια. 30 χρόνια έρευνα, κάθε μελετάει DNA το ένα το άλλο, ωραία, και καταρρύψει το πόρισμα ότι ο δεινόσαυρος B ήταν χορτοφάγος. Και έρχεται ο Γιαννούλης εκεί που ταξίνει και λέει... Είναι καθηγητής ο Γιαννούλης. Τρώνε φύλλα και μπανάνες. Έρχεται ο Γιαννούλης εκεί που ταξίνει και λέει, ρε, παπάς είναι. Παπάς είναι. Παπάς είναι. Οι δεινόσαυροι, 27 μέτρα, 20 τόνοι. Με... Ξακούσουμε λίγο κούλια πριν. Σ' άρεσε η μήλωση, ε. Δεν θα ξέρω την αρχή, παιδί μου. Έχουμε την καινούργια παράγκα του Θωμά νούμερο 2. Μόνο με γέλιο που αντιμετωπίσαν την κατάσταση. Σε λίγο θα παίζουν διαιτητές από την Ευρώπη, ακόμα και στα ντέρμπι των τοπικών πρωταθλημάτων. Είναι... Δεν γνωρίζω τι πρέπει να πω στα παιδιά μου. Συγχαρητήρια στον κύριο Γραμμένο, συγχαρητήρια στην ΚΕΒ για αυτό το πολύ ωραίο που μας επεφύλασε σήμερα. Είμαστε ευτυχισμένοι που συμμετείχαμε σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική γιορτή. Είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Πού τον βρήκαν αυτόν τον τύπο την ίδια σήμερα. Τον έχει φέρει ο Βελισσανίδης από πέρσι. Όπως στεγνά. Γελάει. Γελάει. Και ξέρεις το καλύτερο δόσιμο είναι το χαμογελαστό. Μπίλη, βάλε τη μουσική από τον κολοκοτρόνι. Χαμογελαστό να δώσω. Να το σε. Να το σε κολοκοτρόνι. Μαζέψτε τον. Ο Τουτούνης. Ο Τουτούνης. Τι λέγαμε για τον Κούγια, πολύ καλή προσωπικότητα. Τι άτομο και αυτό. Κούγιας Θεός. Πλάκα πλάκα. Όταν έμενα στη Βουλιαγμένη, στην Αθήνα. Στο πάντα μάτω και στην Αθήνα. Κατέβαινα 8 η ώρα. Κατέβαινα στην πλατεία 8 ώρα το πρωί. Για καφέ. Εκεί πέρα ξέρεις με όλη την αφρόκρεμα της Βουλιαγμένης. Ήσουν πιο μικρός ηλικία από τα πόλη. Εννοείται αυτό. Πες ποιοι ήτανε. Δεν μπορώ να πω. Πώς δεν μπορείς. Μεγάλα ονόματα. Ξέρεις όλους. Ωραία, πες. Δεν είναι κακό. Ήταν ο πατέρας. Νικόλας πατέρας. Ήταν κανένα δυο φορές και έρθει και ο Μαρινάκης. Ναι. Ο Λευτέρης ο Πανταζής, ο Σαράτζης ο Παπαχριστό. Ήταν διάφοροι, παιδί μου. Και ας καγεμείται ο Κούγιας. Ναι. Καλημέρα. Με πηγαίναμε σε ένα μαγαζί. Ένα τεράστιο τραπέζι. Ναι. Ξέρεις που χωράνε 10 άτομα. Ξέρεις που κάθονται παρέες μαζί. Και καθόμαστε όλοι μαζί, ξέρεις, από πέραν όλοι από μια εφημερίδα. Άπλες όλοι στη Βουλιαγμένη. Μια εφημερίδα που είναι ο ένας. Ξέρεις, 10 εφημερίδες και γυρνάγανε, ναι. Ξέρεις, μόλις ερχόταν ο Κούγιας. Καλημέρα. Ξέρεις, πάντα τελευταίος ερχόταν. Διάβαζε, ξέρεις, τις αθλητικές εφημερίδες και στα πεταχτά. Πεταγόταν ένας και το ρώταγε οτιδήποτε. Κάτι που ήταν επίκαιρο. Συναγρίδα αντέχει σε πολιτικό ψύχος. Όχι. Από αυτό από την τηλεόραση, ρε παιδί μου, κάτι που έχει γίνει, είτε αθλητικό είτε κοινωνικό, ρε παιδί μου, είτε lifestyle και τέτοια. Και σηκωνόταν όρθιος
και άρχισε να λέει όλη την ιστορία, οτιδήποτε. Αλλά καταλάβεις ότι είναι λίγο. Δεν την ήξερε και 100% την ιστορία. Λίγο είχε πάρει το μάι του, αλλά την έφτιαχνε μόνο του. Την έφτιαχνε γύρω-γύρω το τραπέζι. Και εκεί λέει: Νίκο, έτσι και ξέρεις αυτό. Περπάταγε, Γιάννη, αυτό ξέρεις. Και πω, τι ωραίος αθλητής ήσουν εσύ. Παπά, έφερνε γύρω-γύρω. Ωραίος, ωραίος ο Κουγιάς. Τα ήξερε όλα. Καλός άνθρωπος. Μόλις είχε πάρει το αυτοκινητάκι αυτό, το Audi, το R8, πώς το λένε εκείνο το. Αυτά από εκεί κοιτάω. Εγώ δεν τον κάνω. Ζούνι κοιτάω. Το R8, πώς το λένε. R8. Ναι. Και τον λέγαμε, ρε, δεν έχεις αστυνομία ή δεν έχεις τίποτα έτσι προστασία. Εντάξει, απ' έξω από το καφέ, καμιά 150 αστυνομική μπράβη και τέτοια. Ναι, γιατί εντάξει. Ήταν η περιοχή αυτή. Εγώ πρώτο δεν μπορεί να με πιάσουνε. Και άρχισε να λύει το αμάξι μετά. Τους πάει τα 0% τα κάνει 3,5 δευτερόλεπτα. Ο σωστός, ο Άλεξ. Κούγιας, ωραίος. Κάθε μέρα ήταν Θεός. Εντάξει, ωραία πράγματα, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το λες και Θεό, δηλαδή. Όχι, ήταν ωραίος. Εντάξει, τώρα πολεμά για την ομάδα του. Εντάξει, του τυχαίνει κιόλας, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα τι φταίει ο άνθρωπος. Σήμερα σφαγή, ας το φάμαστε δίκη. Σήμερα, δηλαδή. Φάμαστε δίκη. Σφαγή της ΑΕΛ. Σφαγή κανονική. Παίζει τώρα με την ΑΕΛ. Ποια είναι η επόμενη του ομάδα? Του Κουγιά. Ναι. Πήγε να χωθεί στον Άρη και πήγε. Πήγε, πάλεψε. Το πάλεψε. Το πάλεψε, είναι η αλήθεια. Θα σου πω ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ για να δούμε αν έπιασε γι' αυτό το λόγο. Ωραία, πάμε λίγο, έδειξε αυτό. Α, είναι παπάς για μετά. Περίμενε, θα δούμε. Άρης ΠΑΟΚ. Ωραία, το πετύχαμε αυτό. Περίμενε, πού παίζει η ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Πανιώνης, πας για ένα Πανιωνικός. Α, όχι, Απόλλωνος Μήνης. Απόλλωνος Μήνης, ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης. Όχι, δεν είναι στα κοντά του ξανά τη ΑΕΚ. Δάσκαλε. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι και πολύ στα κοντά. Άμα δείτε, έχω παίξει παιδιά 13 ευρώ να, έχει κόκκινη και, να έχουν κόκκινη και οι δύο ομάδες. Έχει η Λάης από το πρώτο εμίχρονο και άμα δείτε τι κόκκινη δεν έχει βγάλει στον Ταλούκας, θα πάτε να χτυπήσετε εσείς τον διαιτητή αντί για μένα. Δολοφονικό χτύπημα. Από τα χειρότερα χτυπήματα, για δηλαδή. Σουφόφι. Του. Πώς θα το καταλάβεις τώρα. Του Γεωργιάδη στον Καράμπελα που ήταν μια κακιά στιγμή. Εντάξει, δεν το ήθελε. Πολύ. Γεια σου, Άγγι. Γεια σου, ρε Άγγι. Ποιος ο Άγγι, ρε. Α, γεια σου, Άγγι. Μιχάλης Ανδρεάδης, παράγοντας του ΠΑΟΚ. Πού είσαι, ρε, Μιχάλη. Έλα, ρε. Πώς το λένε. Χειρότερο από εκείνο. Χειρότερο του Βιτόρο στο Βιερίνια. Χειρότερο που δεν πήρε καν κάρτα, δηλαδή. Όχι, κίτρινη. Θα κόβε το ποδόσφαιρο. Ναι, 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 κανονικά. Δεν μπορεί να μην έχει βγει. Δεν μπορούσε να. Δεν γίνεται να μην έχει βγει κόκκινη σε αυτό χτύπημα. Ναι. Εντάξει, τώρα έχει άδικο. Ο Κουγιάς. Ναι. 100% δίκιο έχει. Κοίτα, δεν έχουμε μπάθεια, ρε φίλε. Όχι, ρε, τι. Το είδαμε. Μπορεί άμα μην... δεν το βλέπα, ξέρεις, μπορεί να πάει τον Κουγιά πάλι. Γιατί δεν γουστάρω εγώ κάποιον. Δεν σημαίνει ότι αν κάτσω μαζί στο ίδιο τραπέζι και είναι ο πολιτισμός απέναντί μου, θα του συμπεριφερθώ. Καλά, εννοείται αυτό. Χιδέα. Δηλαδή, εντάξει, δεν σε γουστάρω, ρε φίλε, και στο λέω θα είσαι, από εδώ και πέρα ξεκινάει η κουβέντα. Άμα και εσύ δεν με γουστάρεις, δεν μιλάμε, χάρηκα πολύ, τα λέμε. Ωραία. Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορώ επειδή δεν το γουστάρω να βγω και να πω ότι αυτό που είδα τα μάτια μου είναι κάτι άλλο από αυτό. Όχι, που αυτό συνέβη. Είδαμε live, ρε φίλε, εδώ. Ναι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Και τον γκολ τώρα που ακυρώσανε σε τζαρτζάρισμα. Τζαρτζάρισμα και τον γκολ, ναι, τον γκολ ξέχασα. Τζαρτζάρισμα. Όχι, δεν κρατάει ένα στον άλλον, δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, ρε, αυτό, τι, πιάνονται, ρε φίλε, του πρόβλημα στον ένα για να πάρει θέση. Mm. Τι να παίξουμε γυναικείο. Όπως έχουν κάνει το NBA, άμα τον ακουμπάς τον άλλον είναι φάουλ. Ξέρεις ότι άμα το πας και τον κάνεις έτσι είναι φάουλ. Εντροπή είναι αυτά. Ναι. Δεν μπορεί να παίρνει άλλο. Ο Τζόρνταν θα βάζει 170 πόντους. Πρόσεξε με τώρα. Στον επαγγελματικό αθλητισμό ξέρεις πολύ καλά ότι θα πρέπει να αφήνεις λίγο την επαφή, να πηγαίνει λίγο το παιχνίδι πιο πολύ στο αθλητικό του κομμάτι. Γιατί ρε φίλε και να πονέσει λίγο ο αθλητής, τι να κάνουμε. Δεν με αμείβεται με 600 ευρώ το μήνα, ρε Σιγιάννη. Ωραία. Ναι. Μέσα στο κομμάτι λοιπόν της υψηλής αμοιβής που έχει και αυτή και καλείται ένα προϊόν ανταποδοτικά να φέρει πίσω τα λεφτά που δίνει ο αθλητής, δεν μπορεί ρε φίλε να μου λες ότι η επαφή είναι φάουλ. Όχι, ο φίλαθλος θέλει να δει και ένα παιχνίδι aggressive. Θέλει να δει και λίγο ξύλο. Ξέρεις ότι στο NBA άμα καρφώσεις και κάνεις ξέρεις έτσι, φτιαχτείς την τεχνική ποινή. Είναι ζώα. Ακριβώς, είναι ζώα. Το κάρφωμα αυτό είναι.
να ανεβάσει ψυχολογία. Δεν φτάνουν όλοι να καρφώσουν. Δεν φτάνουν όλοι. Οι Αμερικάνοι, επειδή είναι πολύ μυστήριοι στο marketing και χιλιόμετρα μπροστά, επέλεξαν προφανώς να το για πάνε να το ξαναλλάξουν μελλοντικά. Ναι, αυτό. Αυτό. Το πάνε έτσι, το πάνε γιουβέτσι, το φέρνουν από εδώ. Οι Αμερικάνοι στο marketing, φίλε, άμα διαβάσει του Κρόιφ το βιβλίο, την αυτοβιογραφία. Ναι, το θέλω αυτό. Θα σου το δώσω να διαβάσει. Είναι, φίλε, σου λέει ότι εγώ όσο έπεσα πάρα στην Ευρώπη, ναι, ήμουν πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ το ένα, πολύ το άλλο, αλλά τη δυναμική, την εμπορική του αθλητισμού την κατάλαβα όταν πήγα στην Αμερική. Γιατί εκεί ξέρουν να εισπράξουν το προϊόν. Τότε. Προϊόν. Ναι, τότε. Τα πάντα είναι προϊόν. Ναι. Τα πάντα. Και εδώ στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για Ελλάδα μόνο, έχουν καταφέρει το κορυφαίο πρωτάθλημα στο μπάσκετ, που είναι το δεύτερο πιο εμπορικό άθλημα. Ωραία. Την Ευρωλίγκα να είναι καταδικασμένη σε ζημίες κάθε φορά που ξεκινάει. Με κολοσσό, δηλαδή με Turkish Airlines. Μία είναι. Θα πρέπει να έχουν άλλες 10 τέτοιες. Θα πρέπει να έχουν. Δεν αφήνουν. Γιατί? Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι ήθελε να μπει και η Heineken μέσα η μπύρα. Γιατί είδε ότι στο ποδόσφαιρο η Heineken δεν είναι στο Champions League. Ναι, στο Champions League ήθελε και η Heineken. Δηλαδή από μέσα, από Παπαλουκάς μου τα ρουφιάνε σε αυτά. Δεν αφήνουμε. Δεν δίνουμε τον Ρουφιάνο μας. Στεγνά. Δεν δίνουμε Αλέξη Κούγια. Έπρεπε να δει. Έπρεπε να είσαι την Παρασκευή εδώ πέρα που ο Λάζαρος δεν άφησε κανένα. Λέει, όχ, ο Κακιούζης ο Μιχάλης, τι θέλει αυτός. Έπρεπε live. Πήραμε το Φώτη τηλέφωνο. Πήγα και το Δευτέρι στον δρόμο. Είδε το Λάγι. Τέλο πάντων. Ωραία είναι αυτά. Ωραία, ωραία. Τώρα παραδείγματος χάρη έχουμε αμερικάνικη λογική. Στην Αμερική δεν σκέφτονται τι λένε, δεν του ενδιαφέρει. Καταλάβες. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή να απολογηθώ που μιλάω σαν άνθρωπος όπως θα μιλούσε εκτός ραδιοφώνου, μιλάω και εδώ. Όχι, εντάξει, τον Πινελί και όχι, γιατί μπορεί να υπάρχει και ένα παιδί, ξέρω εγώ, 13-14 χρόνια που δεν έχει ακούσει τις 5.000 Παναγίες που έχει ακούσει στο γήπεδο πηγαίνοντας και θα φταίει το ραδιόφωνο, αν έχει διαμορφώσει μια. Ναι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου 6 χρονών να βρίζω, αλλά ναι, δεν είναι σωστό. Ωραία. Να περνάμε για κοινωνικά μηνύματα. Να περνάμε και κοινωνικά. Δεν είναι σωστό, παιδάκι, αν μας ακούτε, δεν είναι σωστό να βρίζετε. Είναι λάθος. Ναι. Μεγαλώνοντας μετά τα 18, αποφασίστε αν θέλετε να βρίσκετε ή όχι. Που θα είναι δικαίωμά σας. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει. Να βρίσκετε σωστά. Ξέρετε, ωραία, βρίζετε, να ξέρετε. Όπως ο Κόλκα σήμερα. Όπως ο Κόλκα σήμερα. Σήμερα τον Τουτούνι. Το φίλο μας τον Τουτούνι. Έβαλε γκολ στο. Πότε το έβαλε, σε ποιο λεπτό το έβαλε? Κάπου στο 65. Στο 65, άλλη μισή ώρα, 70, άλλα 25 λεπτά. Και έκανε χειρονομίζα, με τι κάνω. Κοίτα το. Αλλά 25 λεπτά ο Τελεμές. Το 25. Για περί Τελεμέ υπάρχουν. Άμα δεν ξέρετε τι είναι Τελεμές, είναι στο. Google, πάτα Google. Google αρέτο. Όταν είστε. Το γαλοτήρι, κατά το γαλοτήρι είναι και μετά είναι η φέτα. Είναι το γαλοτήρι. Α, είναι ο αχταρμάς που βάζουν από πάνω, το, όπως το λένε. Ο Τελεμές. Ο Τελεμές. Ναι, καρδιτσιώτικο είναι αυτό. Αυτό είσαι. Δηλαδή είσαι το γαλοτήρι, ο Τελεμές και από κάτω είναι η φέτα. Από τα Τρίκαλα δεν είναι αυτός. Τι να ξέρει. Από την Καλαμπάκα είναι. Χειρότερα. Τι χειρότερα. Τι, κράξε, κράξε. Άσου τώρα, η Καλαμπάκα είναι. Κράξε, σε κατηφόρα. Ρωτάς την Καλαμπάκα τι έχει πιο πολλές ανηφόρες ή κατηφόρες, το ξέρεις αυτό. Τι έχει πιο πολλές ανηφόρες ή κατηφόρες. Και κολλάνε. Ναι. Άρα, Μπίλι, το πιστεύεις αυτό. Με έχουν πει στην καρδίτσα. Τι έχει πιο τύπος από την Καλαμπάκα, τι έχει πιο πολλές ανηφόρες ή κατηφόρες. Ρωτάς την Καλαμπάκα τι έχει. Σαπάν πάμε πολύ, λέει. Σαπάν πάμε πολύ. Δηλαδή έχει πιο πολλές ανηφόρες. Είναι one way. Ότι έπαιζε από την Καλαμπάκα. Είναι one way. Αν πας να την κατεβείς, είναι βγαίνει. Έπαιξε και μπάσκετ. Έπαιξε και μπάσκετ εσύ. Μπάλα έπρεπε να παίζεις. Μπάλα. Ξέρεις τι κάνω στην Καλαμπάκα, ξέρεις τι κάνω. Τι. Ξέρεις πως χωρίζονταν οι ομάδες, τα παιδιά, ξέρω εγώ, ξέρεις να παίξουμε. Οι Σαπανείς με Τσακατείς. Οι Σαπανείς είναι από την πλατεία και Σαπάν. Και οι Σακατείς είναι αυτοί από κάτω. Ναι. Όπως λέγαμε εμείς, άνω Μαχαλάς, κάτω Μαχαλάς. Πιο απλουστευμένο. Εντάξει, ναι, αλλά οι Σαπανείς. Εσείς παίζατε. Τίνος είσαι εσύ. Τίνος είσαι εσύ. Όχι Τίνος είσαι εσύ. Τίνος είσαι εσύ. Μία λέξη. Σε το τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Εντάξει, αυτό είναι ο άνθρωπος από την Πορτογαλία. Έμαθε πέντε λέξεις, εντάξει.
Το είπε χθες ο Ζουνίδη σε μια φάση. Την αυτορέ. Την αυτορέ, το είπε. Το είπε, το έπιασε. Υιοθετήθηκε το σλόγγαν. Έχει ανέβει στο Instagram του αγώνα. 2 εκατομμύρια φορές. Στην ώρα του αγώνα. Στον Εύωσμο εσείς παίζατε άλλο Μαχαλάς, κατ' ο Μαχαλάς πόλεμο. Στον Εύωσμο δεν παίζαμε τέτοια πράγματα γιατί δεν είχε πού να κρυφτείς, φίλε. Ήταν όλα χωράφια. Χωράφια ήταν. Να, αυτό, φίλε, στην κάτω μεριά. Άσε, από... πάω τρίτη ηλικία στην Τριανδρία. Mm-hmm. Ψυχοπαίδια και αυτή. Και πάει και κάνει ένας τελεμές, άλλος από αυτός. Πάει και κάνει μανούρα στον Εύωσμο. Πάω εγώ σχολείο τώρα, όταν θυμήθηκα πήγα και μας κάνουν ένα πέσιμο από ένα σχολείο του Εύωσμου με αυγά. Είχαμε 50 άτομα απ' έξω. Όχι, και μας πετάχανε αυγά στο σχολείο. Εντάξει, δύσκολος ο Εύωσμος. Δύσκολος ο Εύωσμος είναι η Παναγία μου. Ποιο δύσκολο το Κορδέλιο. Ναι, εντάξει, τώρα είμαστε ένα σωματείο. Ένα ήταν. Τότε, αρχές δεκαετία του 91 ήταν όλοι αυτοί. Στον Εύωσμο μπήκε η νέα πολιτεία που έφερε νέες οικογένειες, πιο εξευγενισμένες. Παλιά, ρε φίλε, στο Κορδελιό, τα περισσότερα πατούμενα ήταν εκείνη η πράσινη σαγιονάρα που είχαμε στο στρατό. Εκείνη η παντόφλα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Όχι, εντάξει. Άγρια δύση. Και όμως φτιάξαν τον Εύωσμο, ρε φίλε, σούπερ περιοχή. Ο Δήμος το έφτιαξε αυτό με τις προκατοικίες πολλές, έτσι δηλαδή. Όχι, έψησε Δήμος, έχω λάβει. Ναι, ρε παιδί μου, τι. Είχε χωράφια εκεί, ρε. Είχε χωράφια. Ναι, είχε, ρε φίλε. Είχε να χτίσει. Από εκεί διόδια τώρα από πάνω. Αυτό που το βάζει. Αυτό που έχουμε. Από εκεί. Όχι, βέβαια. Όχι. Κόβουν μέσα από την ευκαρπία αυτή. Όχι. Εντάξει, τον Εύωσμο δεν τον πιάνει. Αυτή είναι. Ξέρετε τι γίνεται. Όσοι θέλουν να πάνε ανατολικά Σύνδο, την τρώνε την παπάρα. Ναι. Με το πόσο. Για να πα σε Σύνδο. Που κανονικά. Αν δεν είναι το πόσο. Θα σου δώσουν και 5 ευρώ. Ωραία. Που έχουν βρει 2,5 κιλά ρολέο. 50 λεπτά δεν έχω περάσει, αλλά νομίζω. Τι βάζει το χέρι στην τσέπη για 50 λεπτά και το ευτελές ποσό αυτό. Τραγικό. Την ουρά που κάνει εκεί. Άστο αυτό. Εντάξει. Τα φορτηγά. Την ώρα της εχμήση δηλαδή. Μετά παίρνει Μπαλογιάννης γιατί δεν ενέργησε. Πού να έρθω, ρε. Πληρώνω και διόδια. Στη Σύνδο πρέπει να απαγορευτεί. 38 χιλιόμετρα το σπίτι μου το η Σύνδο. Μία μεριά τη Θεσσαλονίκη από την άλλη. Πρέπει να απαγορευτεί η κατοίκηση στο Σύνδο. Στα Σύνδο έχει φτιάξει γηπεδάρα, μπάσκετ τώρα χωρίς πλάκα. Να μην το φτιάξανε, το παρατήσανε. 15 χρόνια. Να απαγορευτεί. Και παίζουν στο μικρό. Δύο γήπεδα έχει σύνδορα. Υπάρχει δύο πολύ διακύμανση. Κρίμα. Ο Τουτούνης. Παρεμπιπτόντος, ναι. Φιλαράκι μου Σταύρο, ο Τουτούνης. Τι έγινε. Καλά είναι, χαιρετίσματα έχεις. Τίποτα, ε. Τίποτα, όχι. Θα τον τίποτα. Καλέσει, λέει. Ναι. Κοίτα, οι υπερασπιστές των συμφερόντων των ομάδων του ΠΟΚ. Αυτοί που με το που έκανε ο Πασχαλάκης στην Κέντα, έκανε λάθος ο Πασχαλάκης, το παραδεχτήκαμε όλοι. Τα παιδιά μας δεν είναι. Αναμφίβολα έκανε λάθος. Ναι, δεν είναι όλα άγια. Έχουν και κακές στιγμές. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Όχι, όχι, μόνο. Τέτοια. Έκανε αυτά τις κραυγές απελπισίας. Αλλά τέλος πάντων πρέπει να έρθει και να μην ελίκη. Αλλά δεν το έπιασε η κάμερα. Και να έρθει, το ξέρει μόνο αυτός και μια θεία που τον έβριζε όλη την ώρα από πίσω και αυτήν έβριζε. Ωραία. Ναι. Ο άλλος τώρα γράφει απευθείας αυτός που έγραψε για τον Πασχαλάκη τα χειρότερα. Γράφει απευθείας θες, θα αργήσει να επιληφθεί του θέματος ο κ. Σιμιτζόγλου, ο οποίος βρίσκεται για προσωπικούς λόγους στο εξωτερικό. Όχι πατσαβούρα. Πού έμαθες ότι είναι στο εξωτερικό. Είναι σε επαφή, ρε. Θα του κάνει. Μην το κάνει, μωρέ, άστο τώρα. Κολομπαράδε, Αθηναίοι, ρε. Αθηναίοι. Παρά το πνίξουμε, βέβαια. Δεν το πνίξουν, δεν πάω να το πνίξουν. Εντάξει, θα πέσουμε κλωτσί στον δρόμο τώρα. Δηλαδή φτάνει. Ή θα έπρεπε να πέσουμε κλωτσί στον δρόμο αυτού που σφυράνε. Ναι, να σου πω κάτι. Όταν πας να κάνεις μια χειρομηνία στην αντίπαλη εξέδρα. Να κάνεις. Κάτι θες να πεις. Τώρα γελάνε αυτοί οι τελεμές. Τελεμές νούμερο 3 και τελεμές νούμερο 4. Όπως είναι θεοποιημία. Σήμερα μιλάει πολύ και το έφυγε. Όχι, να μιλάει, να μιλάει. Λέγε, λέγε. Τι μου έφυγε τίποτα. Όχι, δεν το κάνει τίποτα. Μια χαρά ήταν. Στην επανάληψη. Στην επανάληψη θα δούμε. Εντάξει, θα το κάνουμε μοντάζ. Είπα τίποτα, ρε. Δεν θα φανεί. Μπέλε, είπα τίποτα. Στην πινελική. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπες πινελική. Δεν είπες πινελική. Έκανες κάτι μεταξύ χειρονομίας και θεομηνίας. Το έκανες λίγο σύνθετο. Τέλος πάντων. Καταλάβαμε τι θέλεις να πεις. Θυμήθηκα ένα περιστατικό. Κόλκα αυτά. Παίζουμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σκάστε με. Μη γελάζε. Εγώ γελάω. Ποιος γελάω εγώ. Τσουνί. Λοιπόν, παίζουμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μέσα στο ΣΕΦ. Και κερδίζουμε
Είναι τελευταίο λεπτό και κερδίζουμε 12 πόντους, 13, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Καλά, μην το λες. Κάναμε κάτι τέτοιο. Έπαιζε ο Γιαννούλης. Με Γιαννούλη δεν χάνει. Και είναι τώρα εκκλησία το γήπεδο, έχει πέσει το. Το γλουγλουγλου, το Κουφουγιάννη Καρακώστα. Δεν μιλάει κανένα. Το γήπεδο ψευτοαρχίζει να αδειάζει. Με κάνει ένα φάουλο και ο Τάρλατ γιατί ούτε με προλάβαινε. Εννοείται. Μην τα συζητήσουμε πάλι αυτά. Τα έχουμε πει σε πάρα πολλέ εκπομπέ. Ναι, πιο εύκολο αντίποτο ήταν ο Τάρλατ. Ήταν soft για τα κιλά του. Ήταν soft πολύ. Χαίστηκε. Τέλο πάντων. Καλό παιδί ο Τάκη. Και μου αρέσει που του ξεσκίζει και μετά καλό παιδί. Καλό παιδί, ρε φίλε. Για να μην είναι αυτό. Και ζών, φλόρ. Τέλο πάντων. Ναι, ρε φίλε. Παγίδα το κάνουμε και πέταγε την μπάλα σαν περιστέρια. Ναι, εντάξει, εντάξει. Όχι δεκτό. Σουτάρω την πρώτη βολή. Φυσικά. Ατυχία δεν μπαίνει μέσα. Κακιά στιγμή. Είναι το 8% που τα χάνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σουτάρω και δεύτερη. Εκεί που ξέρει, έχει ησυχία το γήπεδο, πετάνε καμιά δεκαριά. Κράζουν έτσι. Ανούλια μπινέ και τέτοια. Πιάνω την μπάλα, συγκεντρώνομαι και έρχεται από πίσω μου Κολτεμπέλα. Κλαούντιο. Γιάννη! If you score. Τώρα μιλάμε συζήτηση την ώρα που βαράω την μπάλα. Κάνω. Grab your balls! Για όσου δεν ξέρουν, κοιτάω. Αν το βάλει, πιάσει τα. Γυρνάω, κοιτάω και μου κάνει ο Κολτεμπέλα. Understand. Τι λες ρε του λέω, ρε. Κύριε Σωτήρη σου Νικολάη. Και τώρα γυρίζει ο μαλακό. Αλλά το είπε. Ξέρεις τώρα ο Κλαούντι έχει μια φωνούλα. Βάζω τη δεύτερη. Κάνω καμιά έτσι Ολυμπιακή. Τα πιάσες. Τα πιάνω και σηκώνω το χέρι απάνω. Πώς κάνω ποδοσφαιριστές όταν βάζουν γκολ και δύο εδώ. Και σηκώνω το γήπεδο και αρχίζω και φωνάζω. Τώρα όσοι έχουν μείνει δηλαδή καμιά 6-7 χιλιάδες. Γιαννούλη. Δηλαδή χορώ. Και είναι Φλεβαράκι στον πάγκο. Ναι, γιατί καθαρίζουμε το παιχνίδι σου, λέει το βλάκα, τώρα τι κάνει, ναι. Και με δίνει κάτι πινελίγια. Τώρα μιλάμε, πινελίγια. Κώστας Φλεβαράκης, coach F. Δίκιο αδικείται, αδικείται ο coach F. Πιστεύω ότι είναι πιο ψηλά. Πήγε 9.30 ώρα, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, έχει βρει ρυθμό η εκπομπή. Περίμενα να μην ακούσουμε λίγο κούγια πριν βγούμε, να πάει. Βάλε κούγια. Άλλη μια φορά, παρακαλώ. Άλλη μια κούγια θέλω, παιδιά, περιμένετε λίγο. Περιμένετε, περιμένετε. Το έχω. Έλα ρε, έπρεπε να το έχω. Το έχω, σου λέω, το έχω. Τελειώσαμε. Να ακούσουμε και τον κούγια και από εδώ. Έχουμε την καινούργια παράγκα του Θωμά νούμερο 2. Μόνο με γέλιο που αντιμετωπίσαν την κατάσταση πια. Σε λίγο θα παίζουν διαιτητές από την Ευρώπη, ακόμα και στα ντέρμπι των τοπικών πρωταθλημάτων. Είναι, δεν γνωρίζω τι πρέπει να πω στα παιδιά μου. Συγχαρητήρια στον κύριο Γραμμένο, συγχαρητήρια στην ΚΕΒ για αυτό το πολύ ωραίο που μας επευθύνασε σήμερα. Είμαστε ευτυχισμένοι που συμμετείχαμε σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική γιορτή. Είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο. Πού τον βρήκαν αυτό το τύπο το ίδιο σήμερα. Τον έχει φέρει ο Βερζανίδης από πέρσι. Πάμε διάλειμμα. Υπάρχει διάλειμμα. Είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος. Είναι φόρμα, δηλαδή πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Δηλαδή. Έπρεπε να έχουμε σήμερα μια έχουν κάμερα. Έχουν συνοηθεί αυτοί οι δύο οι μπούφοι με ό,τι λέω και ό,τι κάνω να γελάνε. Δεν ξέρουν ότι άμα νευριάζει ο ψηλός θα έχουμε πέρδεμα. Στο μεταξύ, ξέρεις τι. Στον δρόμο τα περπατάω, ακόμα δεν κάνω και πιτσιρικάδες. Κοιτάνε. Σαν να γνωρίζουν, ρε celebrity. Κάνω αυτό το μόνο σίγουρο. Αλλά όταν περπατάμε μαζί συμβαίνει το εξής. Ότι στην αρχή κοιτάνε λίγο και καλά φορτωμένοι, ξέρεις, και μόλις σε βλέπουν δίπλα μου, αλλάζει η μορφή τους. Ποιος με ντε. Ναι, αλλάζει. Ναι. Θέλω να σε πούν καμιά ατάκα, κανένα τέτοιο. Ναι, ναι, όχι, δεν μιλάει κανείς, εντάξει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μια φορά έγινε και άστο, θα τρέχαμε στα καλά καθόμενα. Ναι, εντάξει, δεν κάνει να μαλώνεις, κακό πράγμα. Μια άτυχη στιγμή είχα σήμερα το απόγευμα πριν να βγει από το σπίτι. Θα σου είπα, Τσούνι, περπατάω στη Τζιμισκή και βλέπω κλέφτες. Κάνει ένας με γυαλί ηλίου, τώρα έχει πέσει ο ήλιος, τον βαστάει ο άλλος και καλά ότι τυφλός. Και έβαζε το χέρι και προσπαθούσε, ξέρεις, στο περπάτη, στο βάδισμα πάνω, μπας και τσιμπήσει τίποτα μέσα από τις τσάντες των γυναικών. Και μόλις το καταλαβαίνω τι γίνεται,
εκείνη την ώρα περνάνε απέναντι στη Τσιμισκή, ήταν εκείνη την ώρα που δεν είχε αυτοκίνητο. Ωραία, Τσιμισκή, ρε, φίλε, Δευτέρα, 7.30, 7 και τέρα, το δεν είχε κίνηση. Και δεν το, ξέρεις, μέχρι το συνειδητοποιήσω. Έπρεπε να τον πιάσω αυτόν, δεν έπρεπε να τον... Εντάξει, από εκεί ψηλά προσοχή, τα βλέπεις εσύ αυτά, εμείς δεν τα παίρναμε χαμπάρι. Ναι, ξέρεις γιατί, ξέρεις, τώρα βλέπω ένα να περπατάει, ξέρεις, να προσέχω να μην τον τρακάρω, να τον βοηθήσουμε λίγα λόγια. Στο περπάτημα, να έχει ελεύθερο χώρο. Και τσου που βλέπω, βάζει το χέρι, μέχρι να πάρω χαμπάρι, τι έγινε, πώς το... Έφαγε ή δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε, άμα το έβλεπα και... Ξέρεις, στην αρχή δεν πίστεψε ότι είναι κίνηση αυτή. Αλλά μετά το έβαλα ότι κι όμως έκανε το χέρι του. Και μόλις έτσι πάνω να το νορμίξω, πέρασε απέναντι τη Τσιμισκή. Μετά εντάξει, έφυγε. Έπρεπε να το βούταγα αυτό. Πού να γλιτώσει από την παντόφλα το χέρι. Η φάπα θα πήγαινε έτσι είναι. Ήμουν και τον τέσσερα στο τέλος κατευθείαν μέσα τον πήγαινα. Τον περιλάβουν τα παιδιά εκεί. Οπότε κυρίες μου, μην έχετε τσάντα ανοιχτή. Τσάντα στον νόμο εντάξει, αλλά να έχετε κλειστό το φερμουάρ. Σε πώς γυναίκες, επειδή είμαι και ψηλός και ξέρεις, κοιτάω και... Αυτό που είπα πριν, είδες. Ξέρεις, κοιτάμε και λίγο, έτσι, λίγο μάτι που κάνουμε. Όλες έχουν ανοιχτή διάπλατη τη τσάντα τους. Από αφηρημάδα, από αυτό, ναι. Ότι... Κακώς. Και το χειρότερο που όταν οδηγάνε και έχουν στη θέση του συνοδηγού απάνω την τσάντα. Και κάνα ανοιχτό παράθυρο. Τσακάλια είναι. Το μηχανόβιο, ξέρεις, περνάει τράγκ, ναι. Απλά. Χαιρετίσματα στο Κορδελιό και τον Εύωσμο, στους φίλους μου που με ακούνε. Α, ναι. Πέσανε μηνύματα για το Κορδελιό. Τι να κάνω στο Κορδελιό τώρα. Παντρεύονται, δηλαδή τα κάνουν όλα μέχρι 15 χρόνια, μετά παντρεύονται, χωρίζουν στα 19. Μετά έχω τρία παιδιά. Στο καφενείο μετά. Εντάξει. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται. Είναι και το έσω πάπας εκεί να πούμε, μυρίζει, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Ναι. Και δυστυχώς... Έμενα εγώ 6 μήνες. Πού στο Κορδελιό. Εκεί κάηκαν τα περισσότερα κύτταρα του κεφάλου μου. Στο Κορδελιό είναι ένας τύπος σιδεράς. Δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα. Και φταίω που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μου είχε κάνει ένα δώρο. Το έμβλημα του ΠΑΟΚ. Από σίδερο. Φτιαχτό έτσι. Σαν κινητό τέτοιο μέγεθος. Απίστευτο. Έβγαλε την κούτρα σου πάλι. Για το Κορδελιό. Για το Κορδελιό και όλες είχε έτσι μικρό εργαστήριο. Ναι, σιδεράς και έφτιαχνε και τα κυμπάρις. Το έχεις ακόμα? Το έχω, βέβαια το έχω. Ενθύμιο καλό. Ενθύμιο πολύ καλό. Ωραία. Μέχρι την Πάσχευτη έχουμε... Μπάσκετ έχουμε αύριο. Μπάσκετ τα παιδιά είναι στην Ιταλία. Στην Ιταλία, Βενέτσια. Καλή ομάδα πρέπει να είναι αυτή. Κέρδισε την παράταση χθες. Παίζει ο Μπράμος εκεί. Ναι, και είναι και. Αν και οι Ιταλοί φίλε δεν έχουν εκείνη την άβρα όταν έπαιζε εσύ. Όχι. Κανονικό μπάσκετ. Το ξύλο που τώρα... είχε οι Ιταλικές ομάδες είχε ξύλο, φίλε, πολύ. Πιστεύω άμα έπαιζα στην Ιταλία. Πότε έπεσε πολύ η Ιταλία. Πότε ήταν αυτοί φάγανε την κρίση πιο πριν. Αυτοί ρε φίλε έπεσαν στο 2000 έπεσαν. Εκεί, άμα πήγαινα το 2000 ή 2003-2004 στην Ιταλία. Και έπαιζα σε ιταλικές ομάδες που δεν έχει ούτε άμυνες ούτε τίποτα. Mm-hmm. Ακόμα πιο μεγάλος παίκτης θα είναι. Πόσο πιο ψηλά. Εντάξει, αυτό λες, φαντάζομαι. Τι θα έπαιρνες, αλλά... Γιάννη, το διαπλανητικό. Δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο οι τίτλοι, φίλε. Τι νομίζει, οι τίτλοι είναι. Ναι. Τι είναι, ρε, τελεμέ, έχεις δύο τίτλους 700 χρόνια. Είναι οι τίτλοι. Στον μπάσκετ, πιο πολλούς έχουμε. Ίδιους έχουμε. Πού, ρε. 7-7. Στο ποδόσφαιρο έχεις 7 τίτλους. Για 5 κύπελλα. Τι έχεις. 5 κύπελλα, 2 πρωταθλήματα. 5 κύπελλα στο ποδόσφαιρο. 2 πήρα 2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. 6 έχω, τι λέω, 6 έχω. 8 έχω, 8. 8 έχω. Πάντως η... Σέφαγα. Το θέμα είναι το ταξίδι, όχι ο προορισμός. Αυτό ήταν πανεπιστημιακό. Αυτό ήταν πτυχίο. Πες το βλάχι, καλά, σε τόπο. Σημασία του ταξίδι. Όχι προορισμός. Δεν μιλάω έτσι, τελεμέ. Ναι, πες το έτσι για να είναι και το τοπικό. Εσύ πήγες διακοπές στην Καλαμπάκα, ρε. Μην μιλάς, ρε, σε πήγε ηλία στην Καλαμπάκα. Άκου να δεις τι έπαθα, ρε. Λέει, θα πάω τριήμερο στην Καλαμπάκα. Τι να κάνω, τι να κάνεις, ψόφα, την Καλαμπάκα. Εντάξει, τα μετέωρα. Τι πήγες να κάνεις στην Καλαμπάκα. Ναι, άκου να δεις τώρα. Κοιτάξει, τα μετέωρα είναι η εκκλησία πάνω, εντάξει, πας δυο κοτρόνια βλέπεις. Θα σου πω την αλήθεια. Δεν είχα πάει στα μετέωρα. Ποτέ. Μου λέει η Λία, θέλω να πάω στα μετέωρα. Τι λέω, άκου να δεις, deal θα κάνουμε. Ναι. Θα πάμε στα μοναστήρια που ναι. Πας με τα μάξι.
Αν τύχει και μου πει, έχει δύο, ναι. Πα με τα μάξια απ' έξω. Αν μου πει. Που οδηγάει κοιλία. 100%. Αν μου πει. Άχρηστο. Αν μου πει. Λία έριξε. Λία. Σαν να παίζει. Πάοκ. Φοκ Καρδίτσα που έπαιζα εγώ που δεν υπάρχει ομάδα πλέον. Έτσι. Έτσι, φίλε, τι κορδεύει το κορίτσι. Τι κορδεύει το κορίτσι, ρε. Κορδεύει το κορίτσι. Δεν φτάνει, πήγα στα μετέωρα. Πήγε 300 χιλιόμετρα, σε έφερε, την είπε και θέλω και να με πα απ' έξω την πόρτα. Για να πάω εγώ σε μοναστήρι, ω άθεο, δεν έχω καμία απολύτω διάθεση ναι. να κάνω τον Ταζάν. Λέω, άμα θε να πάμε, θα πάμε. Τι νομίζω ότι στο μοναστήρι είναι πριν το 1800 που ανεβαίναμε τα σκοινιά. Τι νομίζω, όχι, δεν φίλε, έχει και αυτά που πα με τι κάλε και σκαβαλώνει. Εντάξει, πέσει κανένα τριάρι κιλά, ευκαιρία ήταν. Τι λες, δε. Καλοκαίρι, δεν ξέρω. Έλα, ρε. Έλα, το λέω. Είμαι στην Καλαμπάκα. Σώθηκε το λέω. Πού να πάω να φάω. Λέω εκεί που έχει φώτα. Εκεί που έχει φώτα πίνα. Άμα δει κανένα χοντρό, εκεί μπες μέσα. Οι χοντροί ξέρουν να τρώνε. Οπότε, όπω θα βλέπει χοντρό, θα μπαίνει μέσα. Άδειο να είναι το μαγαζί, άμα δει χοντρό, χοντρό μέσα έτσι. 130 πλάς, ναι. Θα πηγαίνεις δηλαδή, όπου τρώνε αυτοί θα πηγαίνεις. Είναι νόμος αυτός. Θα πηγαίνεις και που έχει κόσμο για να φας καλά. Και μου λέει, πού να πάω να φάω. Στην Καλαμπάκα. Ναι. Πώς δεν με είπες και τι να φας. Φύγατε ρίγα. Τι ρώτησες. Τα τρίκα τα πήγες. Γιατί πήγες τα τρίκα. Για να φάω. Φαντάζομαι πήγες και έγινε κανένα τηγανιά. Βρήκα ένα φίλε εκεί στο... Συγκοιτάγανε. Τι τηγανιά. Κιμπάπ. Όχι, όχι, σκάρι, βρήκα ένα που μου είχαν πει δίπλα στο σταδίο. Και Τσίπρο. Δεν έχει τίποτα άλλο εκεί. Όχι, δίπλα στη γραμμή στο τρένο που πήγα σε ένα ήταν πολύ δυνατό. Πώς ναι, το λέγανε. Εντάξει, χάνει, το χάνει. Το χάνει. Έχει φάει το χάνει, τσουμπάνι. Τσατρίκαλα, ναι. Ωραίο, ε. Τσατρίκαλα, ναι. Ναι. Και με πήγαινε ο Ρετζίας. Ωραίο. Και με το πέτρινο. Ναι, 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 πέτρινο. Ναι, ωραίο. Ωραίο ήταν. Πρέπει να είναι ο Ρετζίας που έχει καμιά 70 πρώτα ξαδέρφια. Ξέρεις αυτό, ε. Εντάξει, εκεί όλοι οι ξαδέρφια πρέπει να είναι. Εγώ να σου πω κάτι. Ο Ρετζίας έχει πάρει και ξαδέρφια του κατά λάθος. Ο Ρετζίας και ο Βρίζας έχουν τα πιο πολλά πρώτα ξαδέρφια όλων των εποχών. Να σας πω ιστορία με τον Βρίζα, παιδί. Ενώ έβαλε η Γουαδαλαχάρα, τι είναι αυτή, η Μαχαδόντα, ένα γκολ τη Σπόρτη Χιχών, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Ράγιο Μαχαδόντα. Πε το αυτό, Μπορεί. Ράγιο Μαχαδόντα. Πε το φίλο στον Αγγέλο να το πει. Ακού. Ουγγαγκάκα, κουγκαγκί. Ούτε σωστά δεν το είπε. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Έχω καταφέρει να κάνω μια συνέντευξη στο Βρίζα, στο active το περιοδικό του Όμιλου Sport Day τότε. Ξέρω, δώσαμε και εμείς ρε φίλε. Που ήταν δύσκολο. Δώσαμε και εμείς εκεί. Και πρώτο σέλιδο κτλ. Εξτραδάκι για μένα βέβαια, γιατί έτσι δουλεύω να θυμίσω ότι είναι αυτό το μισθό. Αλλά όταν έκανε πρώτο σέλιδο συνέντευξη, λεφτά. Οκ. Αλλά για την πάλι τη συνέντευξη μου έχει φάει την ψυχή, μιλάμε τώρα. Σαν να κατσάνω, θα με κολλήσει το κεφάλι του. Και ναι, να σου πει για να κάνει το ραντεβού μετά, θέλει να πούμε καμιά 700 φορές να μιλήσει. Εντάξει. Πάμε στο διατάφτα. Με παίρνει ένα φίλο από την Ένωση Σαρακατσάνων. Ωραία. Ο Αλέξανδρος Οτιχάρας, ο οποίο έχει 13 παιδιά. Αδερφό, τα φιλιά μου στο Κορδελιό, Κορδελιό τη. Πολύ Σαρακατσανική. Μου λέει Σταύρο, γίνεται λέει, να κανονίσει μια συνέντευξη με τον Βρίζα. Λέω αδερφέ, θα κανονίσω. Λέω θα το παλέψω, αλλά δεν συγκυώμαι τίποτα γιατί είναι πολύ δύσκολο με τι συνέντευξει. Καλά, καλά. Τον παίρνω τηλέφωνο, θέλω να σου πω εσύ. Με πήρανε από την εφημερίδα της Ένωσης Σαρακατσάνων και θέλω να μιλήσεις. Βεβαίως, λέει, πότε. Πάρτα, πάρτα. Μιλάμε, δεν είναι ότι είπε τον ναι κατευθείαν και την άλλη μέρα μιλούσε. Τι είναι αυτή, ρε. Ξέρεις ότι πήγαινε διακοπές με τον παππού του 3 μήνες σε σπηλιά. Εντάξει. Τι. Γι' αυτό έπαιξε τέτοια μπάλα. Δεν μιλάτε. Όλοι μιλάτε για τα άλλα. Που ήταν παιχτάρα στην μπάλα, δεν μιλάτε. Γιατί καλώ παιδί, είπε κανένα ότι δεν ήταν παιχτούρα. Καλώς. Κράζανε εδώ πέρα κάποιοι εδώ πέρα κάτι γατόνια. Το ότι έπαιρνε τι κίτρινε κάρτε για του αμυντικού και τον ακολουθούσαν δύο αμυντικοί, δεν ήταν για να τα βάζουν οι άλλοι. Έτσι δεν ήταν. Πολύ δυνατό παιδί. Έτσι δεν ήταν. Σκεταγωγημένο παιδί, άλλε πλάκα του. Τι. Μου ζήσει πάρα πολύ δυνατό παιδί. Πρώτα δεν είχε τραυματισμού ποτέ. Πήγαμε, παίξαμε πέρυσι το καλοκαίρι ποδοβόλι, όπως το λέω αυτό, και επειδή κάπως κατά λάθος έβαλα εγώ εκεί πέρα τον κέρδισα εγώ σε ένα σετ και αυτά, με έκανε τάκλινγκ στο χορτάρι. Ναι. Έκανε... Και εγώ μια φορά παίζαμε και μετά έτρεχε μέσα στη θάλασσα, μην τον πιάσω, γιατί θα τον έπνιγα. Και... σαν τον Φέλπς κολυμπούσε. Εγώ άντρεγω και να φωνάζει «Ε, πώς την ψηλά ακόμα πατάς!» Άλλος κολυμπούσε, εγώ πατούσα.
Πες μου μια μπάλα προετοιμασία μια φορά, ρε. Και εγώ τα χάνω και δεν έχω δυνάμεις και νευριάζω. Ωραία. Ναι, από τα 6 λεπτά. Και μου έρχεται. Ναι, τι 6 λεπτά, τρία. Και μου έρχεται με την μπάλα. Άρα στο δώσιμο είσαι πιο καλός, ε. Και μου έρχεται με την μπάλα και εδώ θα την κάτσω. Και κάνω ένα τάκλι με τα δύο τσι. Στο μεταξύ, δεν μπορείς να υπολογίσεις εσύ τώρα με 100 κιλά τον άλλο να που είναι ποδοσφαιριστής κανονικός. Και όπως παίρνω το φόρο, κάνω ένα και στην ψαριδιά δεν πετυχαίνω τίποτα. Είναι κάπου εκεί. Αέρα. Αέρα, κανονικά. Τζούφιος. Τσαφ. Σαν την πηγιά έτσι. Τσαφ. Κράκ, ναι. Έκανε τσαφ. Και μου λέει με ύφος, άμα το ξανακάνεις, θα σκοτώσουν. Ε, ναι. Απλά πράγματα. Πράγματα. Αλλά δεν μπορούσα. Δεν μπορώ να χάνω, παιδιά, γιατί παθαίνω αμόκ. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Το άλλο το έμαθες. Ποιο πολλά. Έχει κανονίσει με τον Λάζαρο να κάνουμε 2 και 2 μπασκετάκι. Εγώ με Λάζαρο. Είδες. Εννοείται μαζί σου δεν παίζω, τα γάρισες. Τι να παίξω μαζί, πάω στα σίγουρα. Άρα εγώ με τον καλύτερο ψηλό. Ναι, τους βλέπουμε. Μόνο τα λεμπρόν που θα βάλω είναι συν 5. Α, ναι, ο Τσούνης κάνει με παπούτσι. Το παπούτσι μετράει στο Τσούνη. Δεν έχω μπασκετικά, θα πάω να αγοράσω. Πάμε. Ψήφι, μέσα. Έχει ένα μαγαζί από πάνω το σπίτι μου που έχει μόνο μπασκετικά, θα πάω πολύ στο τρέλα. Θα φορέσω αμάνικο, βερμούδα και θα κοκκινήσω λίγο και τα μαγουλάκια μου όπως ήταν εκείνη η μπασκετική που είχαμε στο σχολείο πάντα. Αυτό γιατί το λες. Γιατί είχαμε πάντα ρε φίλε στο σχολείο, σε όλα τα σχολεία που πήγα γιατί μετακομίζαμε και συχνά. Ναι. Είχα πάντα έναν στην τάξη που ήταν ο ψηλός που ερχόταν με την μπάλα. Ναι. Φορούσε, πάντα. Όχι, φορούσε βερμούδα ή φόρμα. Ναι. Ωραία. Και όταν φορούσε βερμούδα, φορούσε και την άσπρη την κάλτσα και μποτάκι. Ναι. Και πάντα μύριζε κάπως. Μύριζε. Μπασκετήλα. Αλλά δεν ήταν κανονικός άνθρωπος. Τι λέει, ρε. Τι λέει αυτός τώρα. Εμείς οι μπασκετικοί. Δεν είχες ένα τέτοιο εσύ. Ή ήσουν αυτός. Τι να είχα βρωμιάρι. Όχι βρωμιάρι, ρε. Τι. Δεν είπα μύριζε άσχημα. Τι μύριζε. Μύριζε διαφορετικά από τους κανονικούς ανθρώπους. Επειδή σας παίρνα για ένα κεφάλι και ήσασταν όλοι κοντό, κοντή και χοντρή. Το κόμπλεξ. Το κόμπλεξ. Δεν ήμουν χοντρός. Σκατό κοντή όλοι. Τάπες. Δεν ήμουν αυρέ. Βρε πειραμίδα. Όπως λέγει ο βασιλιάς, οι κόντοι άνθρωποι. Οι κακοί. Γιατί δεν βλέπω στον καθρέφτη. Βασιλιά, είσαι ωραίο. Τι έχει πει ο άνθρωπος. Οι κοντοί άνθρωποι, ρε, οι κοντοί άνθρωποι είναι κακοί, ρε μαλάκα. Ξέρεις τι είναι, ρε μαλάκα, ξυπνάς το πρωί, να πας να κοιτιέσαι στον καθρέφτη και να μην φτάνει. Δεν υπάρχει, ρε. Αγίε Θεός. Είναι φτάξει, κορυφή. Σήμερα που πέρα καλό πάλι. Δεν το. Δεν υπάρχει, σου λέω. Είναι έξαλλος. Είναι έξαλλος με το τέτοιο. Με το παιχνίδι που δεν πληρώθηκα. Ναι. Ναι, είναι έξαλλος. Θα κυνηγήσει το συγκεκριμένο διαιτητή στο θάνατο. Κοίτα να δεις. Τους κυνηγάμε παρασκηνιακά, δουλεύουμε, να ξέρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να του κυνηγάνε. Εντάξει, τώρα έχει ρεπό μια εβδομάδα. Ρεπό όχι εμείς. Εμείς κάνουμε κανονικά εκπομπές. Οι ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μέχρι να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα θα έχει άλλους διαιτητές. Κανονικά. Τώρα θα πάω με το που θα πάω σπίτι, περιμένω πώς θα τελειώσουμε και να πάω να σκίσω τον Περέιρα. Θα ανεβάσω στο SDNA, το λέω από τώρα. Περιμένουμε όλοι μπλοκ στα αυτοκόλλητα. Ναι, ναι, θα κυνηγηθεί στο θάνατο. Θα το βάλουμε και στο G-Point για να πάρει μερικά κλικς και το SDNA του G-Point. .gr, gpavlapoint.gr. Σ' άρεσε αυτό που... Ωραίο αυτό που έκανες. Ωραίο. Θυμήθηκες που συνδύασες το δυστύχημα των Τεμπών μια μαύρη στιγμή για την καθημερινότητα και την ιστορία του ΠΑΟΚ που 6 ψυχές χάθηκαν τόσο άδοξα. Και πήρες εσύ την οπτική γωνιά που αρχίζει να σκέφτεσαι δημοσιογραφικά πλέον. Μπράβο, Γιάννη. Τη μπασκετική ομάδα, τι έγινε εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μπάσκετ. Που δεν το ξέρανε. Που πρέπει. Εμείς το μάθαμε Δευτέρα. Αυτό είναι ξημερώματα, έτσι. Ναι. Εμείς το μάθαμε τη Δευτέρα στην προπόνηση. Και δεν μας το είπανε. Σαν τώρα, ρε παιδί μου. Δεν μας εξηγούσαν ακριβώς τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει. Για να μην γιατί τότε. Δεν μην ξεχνάς και στο μπάσκετ ερχόταν οι παοξίδες όπου παίζαμε. Δηλαδή, τι έγινε εδώ, πρέπει να εξηγήσουμε στους ξένους. Ναι. Και εκεί πέρα που, εντάξει, εκεί που πραγματικά τρελαθήκαμε, είναι που μπαίνουμε στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα και βλέπουμε τον Μπάμπη, τον Αγγελίδη, να ράβει, ξέρεις, το μαύρο το... Το μαύρο, το πληθαχιόνι. Ναι, δηλαδή εκεί πέρα οι μαύροι να έχουν σοκαριστεί, εμείς οι ίδιοι να έχουν σοκαριστεί, ο προπονητής ξένος,
ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ναι, ναι. Να μην ξέρουν τώρα τι γίνεται. Και παίζουμε τώρα ένα παιχνίδι με την Τζεσεκά που πρέπει να κάνουμε την πρώτη νίκη μέσα στην έδρα μας. Δεν ξέρω αν θα έχει κόσμο. Τι θα γίνει, τι, τα ονόματα. Γιατί εμάς μας είχαν κλειδώσει στο ξενοδοχείο. Ναι, και δεν πάνω στο πανόραμα. Τότε. Και δεν υπήρχε. Δηλαδή το πέραμε τηλέφωνο. Έπρεπε να τηλέφωνο σε σύνδεσμο. Πέραμε στους Μακεδόνες. Και ξέρεις, που ήταν πιο συνδεδεμένοι οι Μακεδόνες τότε με το τμήμα μπάσκετ. Ναι. Το πιο μπασκετικό κλαμπ. Και προσπαθούσαμε το τηλέφωνο ποτέ, δηλαδή να χτυπάει, να μιλάει όλη την ώρα. Δηλαδή φανταζόμασταν ότι όλοι ξέρεις, που θέλουν να μάθουν νέα ήταν πέραν τηλέφωνο στους συνδέσμους. Άστο. Άστο, τέλος. Ξέρεις πώς δεν μπήκα εγώ σε αυτό το τηλεφωνείο. Εγώ με το σύμφι με να το δω στο Κορδελιό. Ναι. Και εκείνη τη μέρα έχουμε κλείσει με το Κορδελιό. Ναι. Και ξενυχτάμε στο κέντρο. Και λέμε ότι δεν θα πάμε. Πού να τρέχουμε τώρα, πάμε με την 4. Και πάμε με την 4. Που ήταν κέντρο, παλιών πατρών. Και ακόμα εκεί. Μπαίνουμε στην 4. Ναι. Εμείς επειδή ήμασταν τα πρώτα πούλμαν, περάσαμε τον μπλόκο της αστυνομίας. Και μπήκαμε Αθήνα. Ναι. Το Κορδελιό που είχε ξεκινήσει πιο αργά, το κρατήσανε έξω. Και το μεταφέρανε μαζί με άλλα έξω από το ΟΑΚΑ. Ναι. Εμείς ότι μέναμε Κορδελιό. Όπως λοιπόν βγαίνουμε από το ΟΑΚΑ για να πούμε. Για να βρούμε το λεωφορείο, πέφτουμε πάνω στο πούλμαν του Κορδελιού. Αλλά τότε είχαμε έναν κανόνα που έλεγε ότι θα γυρίσουμε με αυτούς που ήρθαμε. Ναι. Ωραία. Για να μετρηθούν. Για να μετράς κεφάλια. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι το σωστό είναι αυτό. Να προσέχει ο ένας στο διπλάνο. Ναι, και πρώτα απ' όλα ήταν και ο Τσαμπουκάς ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους άλλους να πάνε Ομόνια να βρουν το πούλμαν και εμείς να κάνουμε τους μπρούκλιδες και να πάμε με το Κορδελιού. Ωραία, ενώ κατεβήκαμε με την 4. Και πήγαμε κανονικά ηλεκτρικό και κατεβήκαμε στο Κορδελιό. Και έτσι δεν μπήκαμε στο λεωφορείο. Ήμασταν γραμμένοι στο Κορδελιό. Κατάλαβες ότι από το κοπλοσχεδιασμά μας, ωραία, γλιτώσαμε. Τα χειρότερα. Που αυτό το σύχαμα ο οδηγός, ωραία, τον είχα μουντάρει εγώ 2 εβδομάδες πριν, στη συναυλία την Metallica με Monster Magnet, εκείνη την εποχή ήταν μαζί με το Σύφη, ωραία, τον μουντάραμε. Γιατί όταν γυρίσαμε από τη συναυλία ήταν σουδωμένος. Αυτό εδώ το σύχαμα. Που μου έχουν πει ότι έχει πεθάνει κιόλας. Και πραγματικά δεν συγκινούμαι καθόλου γι' αυτό. Άστο τώρα. Βαρύ, αλλά επειδή τα έχουμε ζήσει. Και σπάνια θέλω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν κάθεσαι και τα σκέφτεσαι, φίλε, και τα μελετάς στο κεφάλι σου, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Παραδείγματος χάρη τον Μιχάλη τον Ανδραδάκη, τον ξέραμε, ήταν φίλος, ήταν στην παρέα. Το Σοφάκι, Σοφία Τζιόβα, ερχόταν στο Wizard, το μαγαζί του Σύφη, εγώ τους έβαζα ποτά. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή τα παιδιά τα ζούσαμε. Δεν είναι ότι φύγανε κάποιοι που είναι μακρινοί μας. Νομίζω ότι το Σοφάκι έπινε ούζο βύσσινο. Αν θυμάμαι καλά. Mm. Τέλος πάντων, άστο. Τότε ήταν της μόδας, ούζο κάτι, ούζο το ένα, στα μεταλλάδικα ειδικά ήταν. Ναι, ναι, εκεί στο θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ αυτά τα παιδιά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Η Χριστίνα και λέω η Σοφία, με τις γκόμενές μου, η Χριστίνα και λέω η Σοφία. Με τις πρώην μου την μπερδέψαμε, το Χριστινάκι. Μια κοντούρα, πολύ όμορφη, γλυκή κοπέλα. Τέλος πάντων. Άστο. Ποιοι είναι μετά από εμάς τώρα? Ποιος έχεις πει τώρα? Τρέγες, με τον Τρούλ. Έχουμε μάχες τώρα, ετοιμάζεται το Άρης ΠΑΟΚ. Έχουν εξευγενιστεί τελευταία. Ο Ντρούλιν που είναι από το Κορδελιό, ο Αργιανός, εντάξει, είναι πως εξαφάνισε το είδος. Εκεί μου λένε αράζει. Ήπταλοφο, πού είναι. Τάσο! Τα έχω χάσει κι εγώ, είμαι γεράματα τώρα. Ο Ντρούλιν από πού είναι, Ήπταλοφο ή Κορδελιό, από πού είναι. Αμπελόκηπος, ναι. Αμπελογκάρντεν. Με το Σαντάτ και με αυτούς εκεί παρέα, ήταν το Κουτιάν, το Σιδερίδι, αυτούς. Δεν τους ξέρει, άλλες παρέες είναι αυτές. Κρεμαστή γέφυρα, ξέρει, χορεύανε δίσκο. Η Βιέρα, σε ξεφωνήσει, ρε μα. Χορεύανε δίσκο. Έχουμε ανατροπή, η Κολοτούμπα έκανε, το ξέρει. Συχνότητες πήγαινες. Σαντάτ, δεν μπορείς να γίνεται να με ξέρεις Σαντάτ, ρε. Δεν γίναμε ξέρεις την Κυριάκο τώρα. Και Τζαμαλίκο, τον Κωστάκι. Όλο άσχημες εμπειρίες είναι. Τούβλο πήγαινες. Και στο Τούβλο πήγαινα, δεν θα σου από τα Λόφου, φίλος. Το Τούβλο, κοίτας, πρωί άμα θες... Άμα θες... Συχνότητες πήγαινες, συχνότητες. Και Λουξεμβούργο απέναντι στα Πριμπλίκια. Δεν τα ξέρω.
Καταλαβαίνετε τι έρχεται σε 5 λεπτά. Τα λέμε εμείς. Γεια σας.